Μας χωρίζουνε. Τέσσερις μέρες. Καλημέρα, καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Καλό μήνα να έχουμε και πάνω απ' όλα εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είμαστε όλοι ασφαλείς, υγιείς, θα τα ξεπεράσουμε όλα μαζί. Να σου πω κάτι, η νοσταλγία των Χριστουγέννων, παρόλο έτσι την δύσκολη περίοδο, είναι ίδια όμως. Δεν αλλάζει. Το κουκούλιασμα, η αγάπη, η τρυφερή αγκαλιά, τα δώρα. Και ό,τι μοιράζεσαι με τους πολύ πολύ δικούς σου ανθρώπους. Ακριβώς. Μια ωραία παρουσία. Καλό μήνα να έχουμε. Πολύ ωραία παρουσία. Ωραίο παγιόν, ωραίο πουκάμισο. Καλημέρα, Κατερινάκη μου. Τι κάνεις σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε μπουρεκάκια με κιμά. Ωραίο φαγητό. Ωραίο. Άρα, το μαλλί σήμερα το κάτι το πειράξεις. Η Μάιρα δεν ξέρω τι έκανε. Η Μάιρα ό,τι και να κάνει είναι χρυσοχέρα. Γιατί είναι και πάρα πολύ ωραία. Και να κάνει όλα τέλεια. Αλλά παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε. Όχι καλέ, τη δίνουμε. Όχι, όχι, σχέση έχει απλά. Λοιπόν, απλά. Σχέση απλά. Για πέτα να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, γι' αυτό και βλέπετε ότι σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς φοράνε το συγκεκριμένο κόκκινο κορδελάκι. Και πάμε να πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από αυτά που θα βρείτε σήμερα στην εκπομπή μας. Πάρα πολλά αποκλειστικά. Παρακαλώ. Οι σπόντες και τα σχόλια για τα ερωτευμένα ζευγάρια στο σπίτι του GNTM πήραν φωτιά. Δεν ξέρω που έχεις στο μυαλό σου, άμα είστε ερωτευμένοι, ήταν χαμένα. Έχω καταλάβει ότι υπάρχει ένα ειδήλιο μεταξύ Αντρέα και Ελίας. Σίγουρα όμως δεν θέλω να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Οι πρώτες δηλώσεις του Δημοσθένη μετά την αποχώρησή του από το GNTM. Όλα καλά, εντάξει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μου. Με γήπινγκ μπήκαμε, με γήπινγκ βγήκαμε. Το ξέσπασμα της Δήμητρας Αλεξανδράκη υπέρ της Ιωάννας Στούνη και κατά της Ραμόνας από το My Style Rocks. Η κυρία αυτή πάντα ρίχνει βέλη. Τι να κάνουμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε με τον Νότη Φακιανάκη, μιας και μας μιλάει αποκλειστικά ο δικηγόρος του Αλέξη Κούγιας και μας περιγράφει και τις ώρες μέσα στο κρατητήριο και πώς αντέδρασε ο Νότης. Για πρώτη φορά, ναι, ο Αλέξης Κούγιας λοιπόν μας μιλάει και μας λέει ότι ουσιαστικά η ψυχολογική κατάσταση του Νότη ήταν πολύ καλή, διότι και αυτόγραφα μοίραζε και έβγαζε φωτογραφίες εκεί με τους αστυνομικούς. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο τραγουδιστής οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου ουσιαστικά πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Γιατί είχε σχηματιστεί δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και. Ωραία, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τι μας είπε ο κύριος Κούγιας και να το σχολιάσουμε. Είπε να προσέχω, όμως θανατότομος ο δρόμος. Με αυτές τις δηλώσεις και δείχνοντας τις χειροπέδες στα χέρια του, ο Νότης Φακιανάκης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε η ομάδα Δία στο αυτοκίνητο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πάνω σε λάσπες και καρπιά του αδικού κόσμου τη φωτιά πρωτοπερπάτησα. Ο τραγουδιστής ζήτησε από το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο προθεσμία προκειμένου να δικαστεί η υπόθεση στις 2 Δεκεμβρίου και με εντολή δικαστηρίου αφέθηκε ελεύθερος έως ότου δικαστεί. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μην πω κάτι. Γιατί θα σας πω αυτό. Ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος του Νότη Φακιανάκη, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση του σχετικά με όσα ακούστηκαν για χρήση ναρκωτικών ουσιών του τραγουδιστή. Πρώτα να διαψεύσω κατηγορηματικά ότι ο κ. Βακιανάκης ομολόγησε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και ότι αυτά τα ναρκωτικά γνώριζε ότι υπήρχε στο αυτοκίνητό του και ήταν για δική του χρήση. Αυτό ήταν μια ψευδής διάδοση. Μεν όπλο. Είχε άδεια πολλά χρόνια και δεν ανανεώθηκε και λόγω του κορονοϊού αλλά και λόγω της δικής του υπεραπασχολήσεως. Αλλά είναι θέμα διαδικαστικό, θα ανανεωθεί και μας κάνει εντύπωση που ένας απλός έλεγχος της αστυνομίας για το αν έχει έγγραφα να κυκλοφορεί μετατράπησε εν τελεχή έλεγχο. Λες και κάποιοι ήθελαν κάτι να βρουν. Πώς είναι ο Νότης Φακιανάκης ψυχολογικά? Είναι μια χαρά. Και μάλιστα δεν αρνήθηκε να δώσει και αυτόγραφα. Στον χώρο που κρατήθηκε Χριστόφερα. Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που τάχθηκαν υπέρ του Νότη Φακιανάκη μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Κυριακής. Διαβεβαιώνω όλους τους ανθρώπους, επειδή είχα πολλά χρόνια προσωπική σχέση μαζί του, ότι είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι άδικο πριν λάμψει η οποιαδήποτε αλήθεια να κρίνουν άνθρωποι που δεν είναι αρμόδιοι. Δεν μου αρέσει η ανθρωποφαγία που γίνεται. Θεωρώ ότι ο Νότης Φακιανάκης θα μπορούσε την ώρα να πάρει 5-10 τηλέφωνα και να έχει λήξει το συμβάν. Φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό τον νόμο, όπως αντιμετωπίζονται όλοι οι απλοί πολίτες. Ξεκάθαρα ο πόλεμος αυτός γίνεται γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έχει γλύψει ποτέ κανέναν. Καταρχήν έπαθα μεγάλο σοκ. Μου το είπε ο Δημήτρης, μου λέει διάβασε και έπαθα ένα μικρό σοκ. Τον Νότη δεν τον ξέρω έτσι, τον ξέρω σαν ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Και του θανάτου μου γενέθλια αναγκάζει. Εντάξει, όλοι αυτό λέμε, πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν ακυρώνει κανείς το πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Νότης. Ακριβώς. Αυτό που διαφωνώ, δεν ξέρω, Ιωάννα Κουταλίδη, δεν ξέρω ποιος το είπε. Η Ιωάννα Κουταλίδη το είπε. Ναι, πάρει δύο τηλέφωνα. Ότι να πάρει δύο τηλέφωνα. Ο νόμος, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και κάτι το οποίο ανακοίνωσε και η αστυνομία, δεν κάνει διακρίσεις. Είτε αυτό είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είτε είναι ο πιο σπουδαίος καλλιτέχνης, είτε είμαστε εμείς. Είναι άσχημο αυτό να περνάει, γιατί ακριβώς το πρώτο άρθρο λέει ότι είμαστε όλοι ενώπιον του νόμου. Και το καλό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι εγώ διάβασα στην αρχή ότι δεν αντιστάθηκε στις αρχές. Και να συμφωνήσουμε με κάτι, ότι η ανθρωποφαγία απαγορεύεται για όλους τους ανθρώπους, όποιος και αν είναι αυτός, όσο διάσημος. Και δεν ξέρω ποιος είπε ότι κάνουμε κρίση. Δεν νομίζω ότι έχω παρακολουθήσει άλλες τηλεοπτικές εκπομπές τι έχει γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κάνει κρίση αυτή τη στιγμή. Τα ρεπορτάζ παρουσιάζουν. Δεν είμαστε εισαγγελείς καταρχήν. Δεν είμαστε εισαγγελείς και δεν δικάζουμε. Εδώ στο ρεπορτάζ που ακούσαμε, είδαμε μια άλλη διάσταση. Γιατί διαβάζαμε στις εφημερίδες ότι ο Νότης είπε όταν συνελήφθη ότι ήταν για προσωπική του χρήση. Έτσι. Αυτό διαβάσαμε. Ναι. Και εδώ ακούσαμε τον συνήγορό του που είπε ότι ποτέ ο κύριος Φακιανάκης δεν είπε ότι. Βέβαια κάτι τέτοιο απλά γράφτηκε σε κάποια site. Πώς μεταφέρθηκε. Διαβάσαμε. Δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος θα απολογηθεί αύριο και από εκεί και μετά θα πάρει το δρόμο του. Α μην κάνουμε εικασίες, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Μέχρι εκεί. Αντί για τα μίδια προς το παρόν, δεν έχουν φερθεί ανθρωποφαγικά. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικός ο χαρακτηρισμός του κυρίου Δήμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν σεβαστεί το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης πολύ αγαπητός και απλά έχουν μεταφέρει τις ειδήσεις. Δόθηκε το όνομα, βέβαια, από την αρχή. Αυτό που σε άλλες περιπτώσεις δεν γίνεται. Ο κ. Κούγιας χθες μας είπε ότι κανονικά αυτό για όλους, από το βράδυ που δημοσιεύτηκε μέχρι και για όλες τις εκπομπές, κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Θα έπρεπε να γίνει από το μεσημέρι και μετά που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, παιδιά, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Εμείς τις ειδήσεις παρουσιάζουμε, τι να πω. Αύριο θα έχουμε την ούτως ή άλλως την απολογία, τις εξελίξεις. Και θα έχουμε και νεότερα και να σας ενημερώσουμε. Χωρίς να παίρνουμε καμία θέση, εννοείται. Απλά να φέρουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε σε αυτά που θα πάρουμε θέση, γιατί δεν είναι νοητά. Τι έγινε, αποχώρησε ο Γηπάς. Και θα συγκινηθούμε κιόλας, γιατί ήταν από τα πιο ωραία επεισόδια. Το είδε. Μια και. Μου στον έρωτα αλήθεια και όχι έναν πρίγκιπα. Σε παραπαραμύθια. Σε παραπαραμύθια. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μόλις ηχογραφήσαμε το καινούριο μας κομμάτι. Θα κάνετε μαζί. Ναι, θα τα μάθεις σε λίγες μέρες. Να πεις πολλά φιλιά στην Κατερίνα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Και πες της ότι εμείς τραγουδάμε καλύτερα από τον Κοκλώνη. Να ρωτήσω κάτι θέλω, Δημοσθένη. Έχεις πει ότι αν δεν ήσουν πολύ καψούρης και ερωτευμένος, θα ήσουν τρομερός γήπας. Τώρα... μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι, το έχω πει. Τώρα σε τι φάση είσαι? Είμαι καλά, είμαι καλά. Δεν μπορώ να σας πω τώρα παραπάνω. Με ποια κοπέλα από το παιχνίδι θα μπορούσε να έχεις έρθει πιο κοντά? Με ποια κοπέλα, ερωτικά? Νομίζω με καμία. Καμία δεν ήταν στο στυλάκι μου, οπότε ας μείνουμε εκεί. Με την μέχρι τώρα πορεία σου είσαι ευχαριστημένος? Είμαι φουλ ευχαριστημένος, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Παιδιά, εντάξει, ευγενέστατα είναι τα παιδιά. Όντως, και ωραίο και το τραγούδι του. Ραπ το τραγούδι του. Ο Δημοσθένης δεν έχει λίγο αυτό του. Δεν είναι η Τζορτζέλα εδώ, αλλά ο Θέμης θα καταλάβει. Του Κώστα Σόμερ που τραβάει λίγο τις λέξεις. Που στο τέλος έχουν μια μαγιά. Και λίγο γκλέτσος είναι. Που τραβάει λίγο. Όχι, αυτό είναι ο Σόμερ. Και το Σόμερ τον πολύ συμπαθητικός. Τον είχαμε βγάλει στο φτιάξει καφέ μας και δώσει που τότε παρουσίαζε Survivor. Πώς λεγόταν, ναι. Και τραβούσε τις λέξεις. Και τον λέγαμε Ναόμ. Πάντως να πούμε στη Ρασέλ, επειδή είπε ότι εμείς τραγουδάμε καλύτερα από τον Κοκλώνη, η είδηση είναι αυτός που τραγουδάει χειρότερα από τον Κοκλώνη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Το ένα αποκλειστικό μετά το άλλο. Ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει η εκπομπή αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα πουδεκάκια. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο κοιμάς και τώρα αρχίζει το τύλιγμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχόμαστε με πολλά αποκλειστικά. Πιο μετά τα μπουρεκάκια. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. Μέχρι τα Χριστούγεννα και 10:30 ακριβώς να σου πω ότι χθες καθόμουν και έτσι σημείωνα ποιες είναι οι αγαπημένες μου ταινίες κινουμένων σχεδίων το Χριστουγέννου για να τις ξαναδώ. Δηλαδή το κάνω κάθε χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ. Πείτε σε αυτή τη διαδικασία, θα σας γαλινέψει και θα σας ηρεμήσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Σίγουρα το κοριτσάκι με τα σπίρτα, σίγουρα το μόνο στο σπίτι, σίγουρα το... Το Love Actually. Όχι μόνο κάποιον. Το μόνο σπίτι είναι εντάξει, να σε γαλινεύει. Το πνεύμα των Χριστουγέννων το πείτε. Του Κάρολ Ντίκενς. Τον Εμπενέζερ Σκρούτζ. Τον έχω παίξει εγώ στο θέατρο αυτόν. Τον έχεις παίξει, Γιάννη? Ήμουνα. Τον Εμπενέζερ εννοούσα, έχω παίξει. Γι' αυτό μιλάω, Γιάννη. Εξαιρετικό. Μάλιστα. Πάμε στη Δήμητρα Αλεξανδράκη που δεν ξέρω αν της μπήκε το πνεύμα του Χριστουγέννου, γιατί βλέπω λίγο έξαλλη. Πολύ ωραία είναι όμως με τα μαύρα της. Εξαιρετική είναι. Μίλησε στο Σάβα Μπίτζα. Μίλησε για τη Ραμόνα και την κυρία Χριστοπούλου. Στήριξε για μια ακόμη φορά την Ιωάννα Τούνη. Και λέει κάτι σοκαριστικό, ότι έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα. Από γυναίκα, και μας λέει και για το αν θα τη δούμε επιτέλους νυφούλα. Για να δούμε. Καλή. Ωραία το νέα. Συνόχλησε η Τούνη και η κάθε Τούνη. Στεναχωρήθηκα γιατί βλέπω έναν άνθρωπο να του κάνουν πόλεμο και να τον χτυπάνε επιμονή μου βάσεως. Χωρίς λόγο, χωρίς να έχει πειράξει κανέναν. Οπότε όταν εγώ ξυπνάω το πρωί και βλέπω τη φίλη μου και έναν άνθρωπο που εγώ την Ιωάννα την έχω ζήσει λίγο διαφορετικά, με έχει βάλει μέσα στο σπίτι της και με έχει στηρίξει σε πολλά δικά μου προσωπικά ζητήματα, θέλω να την υπερασπιστώ και μάλιστα πριν να κάνω το οτιδήποτε, πριν να μιλήσω, πήρα την άδειά της. Είχε πει μια έκφραση η Κατερίνα καινούριου, ότι δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέμαι για κάτι τόσο ασήμαντο, υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Ήταν καθαρά ανθρώπινο και τίποτα περισσότερο. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Απλά για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μίλησα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και να σε πάω λίγο στο Greece's Next Top Model, γιατί είσαι ένα κορίτσι που το γνωρίσαμε πριν μερικά χρόνια. Το original Next Top Model. Θέλω να μου πεις, μπορείς? Μπορώ να κάνω τα πάντα. Και γιατί τα έχεις κάνει μέχρι τώρα? Μην ξεχνάμε, είναι τηλεόραση. Δεν είναι καθαρό modeling. Πάντα θα υπάρχει αγάπη για το GNTM. Στο My Style Rocks όμως όχι. Ούτε απ' έξω δεν περνάμε. Ναι, ήταν τραυματική εμπειρία. Αλήθεια τώρα, ήταν για μένα η χειρότερη συνεργασία που έχω κάνει. Άκουσες το σχόλιο της Ραμόνας Βλαντή για την Έλληνα Χριστοπούλου? Δεν είναι νόστης, δεν έχει ένα background στη μόδα. Θεωρώ ότι όχι. Εγώ δεν θα δεχόμουν σαν παίκτρια να με κρίνει. Η κυρία αυτή πάντα ρίχνει βέλη. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα είναι εδώ, άλλος. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει, τέλος πάντων. Όταν προσπαθώ να κάνω τα πάντα μόνο και μόνο για να πετύχω να έχω δημοσιότητα και να σκαρφαλώνω στις πλάτες των αλωνών, μιλώντας υποτιμητικά, θεωρώ ότι δεν τιμάει εσένα καταρχήν. Σεξουαλική παρενόχληση έχω δεχθεί από γυναίκα, όχι από άντρα. Το πέτρεψα με όμορφο τρόπο και πάλι ήταν κολακευτικό, απλά όταν ο άλλος γίνεται πολύ διαχυτικός, εκεί ξέρεις κάπως λίγο... Είναι λίγο awkward. Ετοιμάζω να κάνω μια παραγωγή με νηφικά. Το δικό σου νηφικό πότε θα το φορέσεις, γιατί πολλοί αναρωτιούνται. Μετά τα τελευταία γεγονότα που έζησα με προηγούμενη σχέση, τη σαπουνόπερα, δεν θα ήθελα να την ξαναζήσω. Μια και κάνει την καραδιαφήμιση, να το πούμε ότι το ρούχο που φοράει. Μα και εγώ είδα, νόμιζα ότι αλλάζει μπλούζες με την Τούνη. Όχι, είναι η εταιρεία, η Publican, αυτή είναι η εταιρεία της Ιωάννας Τούνη με τα ρούχα της. Και την στηρίζει, εντάξει, πηγαίνει και πολύ καλά, να ξέρετε. Είναι από τα νούμερα, είναι από τα top ίσω από αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, ό,τι και να είπε για την Τούνη που τη στηρίξει τα λοιπά, να πω ότι η Τούνη στην παρουσιάζει. Όχι, όχι στην Ελλάδα. Δεν έχει ανάγκη. Εννοεί ότι υποστήριξη, οκ. πάει πάρα πολύ καλά εμπορικά, αν το δεις έτσι. Ας το δω με το άλλο. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Δεν για την σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα είχες κάτι απορίες. Ή για το My Style Rocks. Όχι, για το My Style Rocks τα ξέρουμε. Για την σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα. Όχι, ρωτάω πώς έγινε αυτό και μου εξηγήσετε. Εντάξει, ναι, παιδιά, τα εξηγώ εγώ που τα ξέρω. Γι' αυτό τα εξηγώ λίγο χύμα, γι' αυτό δεν τα λέμε στον αέρα. Ότι γίνεται, αλλήμον. Το παράξενο που είναι. Εντάξει, όχι, εννοώ. Δεν σου είχε συμβεί από ό,τι έχουμε καταλάβει, αλλά είναι. Καλά, εγώ η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι. Μην το γενικεύουμε. Όχι, γι' αυτό βέβαια. Θέλω να το πω. Ναι, το έχεις πιο συγκεκριμένο. Εγώ το πω πιο συγκεκριμένο. Σεξουαλική παρενόχληση δεν θεωρείται. Δεν το λέω για τη Δήμητρα. Ναι. Επειδή διαβάζω διάφορα τελευταία και ο καθένας λέει βγαίνει και λέει: έχω δεχτεί. Δεν το λέω για τη Δήμητρα. Διαχωρίζω τη θέση μου. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι να περάσει κάποιο και να σε φλερτάρει λίγο πρόστιχα. Αυτό είναι κάτι πρόστιχο. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι χειρονομία, είναι λέξεις, υπάρχει και ηλεκτρική σεξουαλική παρενόχληση. Υπάρχουν και τα ιδιαίτερα. Ναι, είναι κάτι πολύ σοβαρό που γενικότερα όταν το χρησιμοποιούμε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι έχουμε δεχτεί κάτι τέτοιο. Έχεις... Δεν το λέω γιατί Δήμητρα, απλά έχουμε μια κουβέντα εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις και το λες. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Και να πάμε στον Ηλία Βαλάση, είναι ο νικητής. Όχι νικητή. Δεν ήταν νικητής. Ο Ηλίας Βαλάς λοιπόν μιλάει στην Άννα Τζιρδέλη, ήταν παίχτης στο Survivor 1. Και έγινε μετά στη Φάρμα παρουσιαστής. Πριν 17 χρόνια δεν κέρδισε γιατί τον φάγανε εκεί οι κολεγές που έκαναν τα κυκλώματα και κέρδισε η Ευαγγελία, πώς τη λέγανε στο επίθετο, Φερμετζόγλου. Μετά παρουσίασε και τη Φάρμα. Τα λεφτά για κάποιο λόγο τα ήθελε. Ο Ηλίας Βαλάσης τα ήθελε για έναν συνάδελφό του. Να πούμε ότι ήταν ο Ικάς τότε στο ναυτικό. Γιατί είχε μείνει ανάπηρος. Τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει. Μετά το Survivor τον έδιωξαν και από το ναυτικό. Έγινε ηθοποιός και τώρα δουλεύει οικοδομή. Πάμε να δούμε τι είπε στην Άννα Τζιρδέλη. Λοιπόν, και παρουσίασε και τη Φάρμα. Τελευταία φορά την έκανε ο Ουγγαρέζος. Για να δούμε τι είπε. Τώρα, αν δεν σ' αγγίζει αυτό το πράγμα. Με πειράζει 2 φορές. Και όχι μία. Σε συναντάμε σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο που δεν σε έχουμε ξαναδεί ποτέ και συγκεκριμένα στον παιδότοπο των γιών σου. Είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσες στιγμές είμαι εδώ, είμαι μαζί με τα παιδιά μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα με την υποκριτική που είσαι στο μικρό χόρν, σε μια παράσταση με τον Πυρπασόπουλο «Ταξίρι στα πηγούνια». Πώς βγάζεις ουσιαστικά τα προς το ζήν, διότι τώρα τα θέατρα είναι κλειστά. Δουλεύω στην οικοδομή. Λάσπη. Μη βροντοχτυπά στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Αυτή τη στιγμή περνάμε μια πολύ δύσκολη στιγμή που θα πρέπει όλοι μας να βρούμε κάτι για να επιβιώσουμε. Εγώ επέλεξα αυτό το πράγμα να κάνω, το οποίο με κάνει και αισθάνομαι και πολύ περήφανος, να ξέρεις. Η λασπίλα, η υδρότας, η καθημερινότητα, το πρωινό ξύπνημα, όλα αυτά με έκαναν και θυμήθηκα ότι δύσκολα βγαίνει το ψωμί και όχι τόσο εύκολα. Εγώ δουλεύω σε μια οικοδομή με 80 άτομα και είμαι εγώ και ο άνθρωπο και ο Παναγιώτης που είμαστε Έλληνες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Και μπράβο τους, τους βγάζω το καπέλο. Θα βάλουμε τις βάσεις, θα κάνουμε το περιψωμένο, θα τα κάνουμε όλα και μετά θα βάλουμε το σπίτι. Από πάνω. Συγγνώμη. Μέχρι τότε θα την πολεύουμε εδώ. Να σου πω κάτι όμως. Ήμουνα στη Φάρμα και στο Survivor και τι. Είμαι ένας καλύτερος άνθρωπος από τους υπολοιπούς. Είμαι πιο σπουδαίος για αυτό που έκανα. Είμαι τι είμαι. Απλά είχα έκθεση στην τηλεόραση, στο γυαλί, που αυτό σε κάνει πολλές φορές τρομερά να γνωρίσουμε, όπως στην περίπτωσή μου, τελεία. Είμαστε πολύ κουτίνα, νομίζουμε ότι η τηλεόραση και το γυαλί μας κατατάσσουν ως σπουδαιότερους ανθρώπους. Έπεσα. Όλοι παίζουνε. Είναι μεγάλο ψέμα να πιστεύουμε ότι είμαστε ο εαυτός μας. Σε έχουν προσεγγίσει να παίξεις τη τηλεόραση σε κάποιο σύριαλ? Όχι, δεν με έχουν προσεγγίσει να παίξω. Είναι νωρίς ακόμα, μάλλον. Σε έχουν όμως προσεγγίσει να ξαναμπεί σε reality? Σε όλα σχεδόν. Είχα μιλήσει κάποια στιγμή και για το Survivor, το οποίο δεν έγινε δεύτερη κουβέντα. Είχα μιλήσει και για το Nomads, το οποίο τελικά κάποιος άλλος πήρε τη θέση μου. Έχεις μιλήσει αρκετές φορές και για δυσκολίες που είχες από παιδική ηλικία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι 3 στους 5 είμαστε κακοποιημένοι. Η οικογένεια για μένα αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή γύρω μου. Κανένας άλλος. Και η οικογένεια είναι πολλά παιδιά από τη μονάδα που μαζί ζήσαμε στη ζωή και στο θάνατο. Τα παιδιά μου είναι τα πάντα, η οικογένεια μου είναι τα πάντα, η γυναίκα μου είναι τα πάντα, ο πνευματικός μου είναι τα πάντα, η εκκλησία για μένα είναι τα πάντα. Όχι, όχι, θα σου πω κάτι. Κατάλαβα ότι έχει πνευματικό. Ναι, ναι, είναι πολύ. Από τον τρόπο που μίλησε, μέχρι να φτάσει στο τέλος, μίλησε πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ένας άνθρωπος που τα έχει βγει με τον εαυτό του. Συγκροτημένος, λογικός, ευγνώμων για όλα αυτά που του έχουν συμβεί. Ακόμα και στις δυσκολίες σου λέει ότι εγώ τώρα δουλεύω οικοδομή. Ναι, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και μαγιά του. Ήσουν στο Μέγκα, εσύ τότε που ήταν ο Ηλίας ο Βαλάσης. Ήμασταν στο Μορφοκόσμο το πρωί, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν το 2003. Το 2003 θυμάμαι. Εγώ επειδή το θυμάμαι. Πόσα χρόνια πριν, παιδιά, 17. Εγώ επειδή δούλευα. 17 ήμουν από ήμουν. Όχι, ήμουν στο τηλεάστη. Ήσουν στο τηλεάστη. Μόλις είχα μπει στο πανεπιστήμιο και ήμουν στο τηλεάστη. Εγώ επειδή το θυμάμαι όλο, γιατί όντως ήταν ο πιο δημοφιλής παίκτης του Survivor. Απλά τότε στο πρώτο Survivor, να θυμίσω στον κόσμο ότι δεν ψήφισαν τηλεθεατές. Έβγαιναν δηλαδή ουσιαστικά μέσα από τους παίκτες. Μα γι' αυτό τον φάγανε. Και γι' αυτό δεν είχε κερδίσει. Ήταν όμως τόσο δημοφιλής που δηλαδή αμέσως μετά το Γρηγόρη Αρναούτογλου, το Μέγκα πρότεινε στον Ηλία Βαλάση να παρουσιάσει το κορυφαίο του τηλεπαιχνίδι. Είναι σαν κάτι που λέμε τώρα Ντάνος ή Κεχαγιά στο Big Brother. Ήταν ο Ντάνος εποχής. Να πούμε ότι ενώ ήταν στο ναυτικό, με το που τέλειωσε Survivor τον διώξανε. Βέβαια. Γιατί λέει τους προσέβαλε και βγήκε και είπε αυτός ένας 200 κιλά, με έδιωξε εμένα, λέει, γιατί προσέβαλα το ναυτικό. Η Φάρμα που χθες αποκαλύψαμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την παρουσιάσει με Τσουγκαρέζος. Χθες είπα στην εκπομπή ότι με έχει κάνει unfollow, μου στείλε μήνυμα το βράδυ και μου λέει: Ελά, ρε, όλα καλά, μου λέει. Σε ευχαριστώ για τα πολύ ωραία σου λόγια. Ο λόγος που σε έχω κάνει unfollow είναι ότι επειδή ανεβάζει συνέχεια ρούχα και όλα αυτά διαγωνισμούς και εγώ βαριέμαι και σε βαριέμαι και σε έκανα unfollow. Όπως κάνω και τη συνατσάκη κατά καιρούς. Η αλήθεια είναι ότι το Instagram δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για έναν άντρα. Απλά αναγκάζονται να μου κάνουν like γιατί την αντικδικήσουν. Καλά, άμα δεν κάνουμε like, δεν μου μιλάει για μια εβδομάδα μετά. Τι λες τώρα. Και στο Φίλιππο του λέω: δεν μου κάνεις like σήμερα. Πλάκα κάνει. Ναι, του κάνω παράπονο. Τι τραβάει κι αυτό. Περνάει ωραία το παιδί. Λοιπόν, μια και είπα για τη Φάρμα και τον Καρέζο όλα καλά. Ο λόγος του unfollow είναι. Άρα σε ακολούθησε τώρα. Δεν είδα τώρα. Κάτσα δεν είδα. Καλά, λοιπόν, πάμε στα τηλεοπτικά μας. Πάμε στα τηλεοπτικά. Έλα, Γιάννη. House of Fame να πούμε πρώτα, λοιπόν. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει ουσιαστικά τον Ιανουάριο από τον Sky. Ναι. Έχουμε ακούσει διάφορα για την παρουσίαση. Έχουμε ακούσει Νίκο Μουτσινά, έχουμε ακούσει Τάμπτα, έχουμε ακούσει Ελένη Φουρέιρα. Θα κρυθεί τις επόμενες μέρες. Πάμε όμως να δούμε ποιοι συζητούν αυτή τη στιγμή για την κριτική επιτροπή. Και διαβάζω, παιδιά, στο News Pista. Πάντως, εγώ να πω ότι θέλω παρουσιαστεί το Μουτσινά. Τον θεωρώ την πιο έξυπνη επιλογή. Σου έχω και νέα και για το Μουτσινά. Κάνε ωραία. Πάμε στην κριτική επιτροπή. Πάμε λοιπόν λίγο. Γιατί διαβάζω λοιπόν τώρα στο News Pista την κριτική επιτροπή. Σύμφωνα λοιπόν με το Χάρη Λεμπιδάκη, έχουν γίνει προτάσεις στον Γιάννη Πλούταρχο, την Κέτη Γαρμπή, το Φοίβο. Και τον Γιώργο Αρσενάκο, τον διευθυντή της Πανεπιστημίου. Φανταστικός και ο Γιώργος. Τον πολύ επικοινωνιακό Γιώργο. Πολύ δυνατό. Πολύ ενδιαφέρον. Για πολύ ωραία επιτροπή. Και άνθρωποι που δεν έχουν βγει και δεν έχουν. Ο Φοίβος έχει κάνει ποτέ επιτροπή. Ναι. Ο Φοίβος είναι το μεγαλύτερο όνομα που θα μπορούσε να πει. Αν έχει κάνει επιτροπή, ρωτάω, παιδιά. Όχι, όχι, δεν έχει κάνει επιτροπή. Τον έχουν προσεγγίσει πολλές φορές. Και ήταν πάντα ούτε με τις κάμερες δεν ήθελε να έχει επαφές. Υπάρχει ένα παρασκήνιο. Ο Φοίβος συζητούσε με το Open πριν γίνει το X Factor. Είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς όμως εκείνη τη σεζόν το X Factor μετατέθηκε για το επόμενο εξάμηνο που είχε άλλες υποχρεώσεις, έτσι δεν έγινε ποτέ αυτή η συνεργασία. Απλά ήταν έτοιμος να καθίσει στη θέση του κριτή. Μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους. Καλά, ο Γιώργος δεν φάει κανένα θέμα, είναι ο φουλακομπλεξάρης άνθρωπος, είναι ευθεός ο άνθρωπος. Αλλά επιτροπή. Και Φοίβος και Θεοφάνους που είναι οι κορυφαίοι, ας πούμε, εντάξει. Και οι ανταγωνιστές, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι στην ίδια γενιά συνθετών, πολύ δημοφιλής και πολύ αγαπητοί και οι δύο. Και ο Πλούταρχος, παιδιά, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η Γαρμπή δεν έχει κάτι επιτροπή. Όχι, είναι fame story. Πολύ ωραία επιτροπή. Και ο Αρσενάκος έχει βγάλει τόσο στάρ, ας πούμε. 100 χρόνια στο Γκουρμπέτι ο Αρσενάκος και α μην του φαίνεται. Είπα όμως ότι εγώ παρουσιαστή θα έβαλα τον Νίκο γιατί θα δώσει μια άλλη νότα, λίγο πιο. Και εγώ σου είπα λοιπόν ότι τους έχω και άλλες πληροφορίες. Ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα στον ASOS Blog ότι υπάρχει ένα θρίλερ με τον Νίκο Μουτσινά και τον Sky, γιατί ξέρουμε βεβαίως ότι το συμβόλαιο του ουσιαστικά λύγει το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει ότι τον ήθελε πάρα πολύ το Μέγκα. Αυτή είναι μια πληροφορία που ουσιαστικά έχει διαρρεύσει στα δημοσιογραφικά γραφεία εδώ και περίπου 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή. Καλά, λογικό είναι όλοι να θέλουν τον Νίκο. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο πετυχημένη εκπομπή τη Μεσημεριανή. Σου έχω όμως και άλλο διεκδικητή. Στο παιχνίδι, λοιπόν, όπως μας μεταφέρει ο Νάσος Γουμενίδης, μπαίνει και ο Άλφα, ο οποίος σου θυμίζω ότι στην απογευματινή του ζώνη έχει λίγο ταλαιπωρηθεί. Γιατί ό,τι είχε δοκιμάσει στο 3 με 5 δεν του είχε πάει. Τώρα, εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου του Νίκου. Καλύτερα, ο Άλφα δεν του φεύγει και καλά τον τελευταίο καιρό. Καθόλου, δηλαδή, με το που δεν πήγε κάτι καλά στο ξαναδέστε τους, το κόψανε με πολύ άσχημο τρόπο. Τώρα αυτά τα κρατάει ο άλλος, δεν είναι. Και έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Άλφα αυτή τη στιγμή, Έχει αλλάξει όμως από τότε. Έχουν αλλάξει όλα. Ναι, παιδιά, έχουν αλλάξει στο καλύτερο. Ναι, παιδιά, αλλά το τοπίο είναι πάρα πολύ ρευστό στον Α. Δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος μέχρι να βάλεις μια υπογραφή. Εγώ, αν ήμουν ο Νίκος, λέω και την άποψή μου, πάμε με τηλέφωνο να τα πούμε μετά, δεν ξέρω αν θα έφευγα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει χτίσει κάτι εκεί με πολλοί που ξεκίνησε από εδώ. Εντάξει, τώρα οι λόγοι που έφυγε και αυτά δεν μας αφορούν εμάς. Πήγε εκεί. Το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Για μένα το καλό μεσημεράκι έχει ακόμα χρόνια. Σωστό. Δεν είναι μια εκπομπή που λες ότι έχει κουραστεί. Τελείωσε. Όσο υπάρχει τηλεόραση και υπάρχουν, έχει ακόμα χρόνια. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να παραμείνει εκεί. Και από ό,τι ξέρω και οι σχέσεις του με τη διοίκηση είναι άψογες. Σωστά. Τώρα, μα ούτως ή άλλως είναι άψογες γιατί ξέρουμε ότι του έχουν προτείνει. Από το The Masked Singer να είναι η κριτική επιτροπή. Στο House of Fame είναι ο βασιλιάς του Sky στην ψυχολογία. Σαφώς. Ο ίδιος θέλει να το κάνει. Με λες βασίλισσα, σε είπα βασιλιά. Ας μοιράσουμε τις βασιλείες στην τηλεόραση για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο ίδιος θέλει να το κάνει. Πιο απ' όλα. Το House of Fame. Κοίταξε, ο Νίκος ούτως ή άλλως έχει δοκιμάσει τη σειρά και τα έχει καταφέρει. Άλλος αν με ρωτάς, προς το παρόν δεν έχει πει ναι. Εγώ δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Νίκος Μουτσινά θα είναι στην παρουσία του House of Fame. Πιο πολύ το βλέπω σε αυτά που είχαμε πει προηγουμένως. Και εγώ δεν το πιστεύω ότι θα θέλει να το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση. Χαμός θα γίνει με αυτήν την είδηση. Διότι αυτές οι κυρίες έχουν έτσι μια κόντρα. Εγώ την κόντρα τη βλέπω από τη μία κυρία, η άλλη δεν έχει ασχοληθεί καν γιατί είναι πολύ πετυχημένη εκεί περάνω και οι δύο είναι πετυχημένες. Απλά η μία ασχολείται και παντά, η άλλη δεν ασχολείται ποτέ. Μιλάω για τη Βίκυ Καγιά και την Ηλιάνα Παπαγιοργίου. Α, μάνα μου. Κάποια έφαγε εντός αγωγικών τη θέση κάποια, Ελένα μου, ή όχι. Καλημέρα. Τώρα, κοίτα, δεν την έφαγε ακριβώς γιατί το MAD ουσιαστικά, το MAD Walk τον κάνει χρόνια η Βίκυ Καγιά. Έχει περάσει δηλαδή και σαν μοντέλο και σαν παρουσιάστρια χρόνια. Είναι το επαιτειακό MAD Walk, 10 χρόνια. Ρε παιδιά, εντάξει, και το MAD επέλεξε. Πάω, νομίζω, να δώσω βραβείο. Α, το MAD Walk, όχι, άλλο είναι. Αυτό είναι το MAD Walk, δεν έχει βραβεία. Εντάξει, επειδή μπερδεύτηκα, αυτό είναι τη μόδα. Να κάνεις πασαρέλα και αλλά έχει πάρα πολλές παρουσιάστριες και συγκεκριμένες, οι οποίες κάνουν από παρουσίαση πασαρέλα. Εντάξει, δεν μας αφορά αυτό. Λοιπόν, και τραγούδι, Κατερίνα, και τραγούδι. Τι γίνεται φέτος? Λοιπόν, φέτος Βίκυ Καγιά θα είναι η παρουσιάστρια. Να πούμε ότι αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζουμε εμείς είναι για Δευτέρα 6 Απριλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας ότι θα γίνει. Αλλά αυτά, παιδιά, λίγο αλλάζουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Θα γίνουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να γίνουν και χωρίς κόσμο και να είναι μόνο με τηλεοπτική μετάδοση. Ναι. Μπορεί να γίνουν αρκετά. Άρα η Βίκυ Καγιά θα είναι η παρουσιάστρια των. Η Βίκυ Καγιά επέλεξε το MAD στα 10 χρόνια MAD Walk να είναι αυτή η παρουσιάστρια. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, παιδιά. Θυμάστε τι είχε γίνει με την Ιωάννα Στούνη. Δεν υπάρχει καλύτερα από τη Βίκυ Καγιά. Δηλαδή, αν μιλά για μόδα στην Ελλάδα, ποια είναι η κορυφαία, είναι η Βίκυ Καγιά. Και δεν ξέρω κάτι, επειδή διάβαζα και κάτι δηλώσεις Ηλιάνας, της πολύ γλυκύτητα της Ηλιάνα. Γιατί και η Ηλιάνα, παιδιά, το σταματάει λίγο αυτό, γιατί βγαίνει από πάνω η Καγιά. Η Καγιά δεν έχει απαντήσει ποτέ. Πάντως όποιος τη συμβουλεύει, τη συμβουλεύει λάθος την Ηλιάνα Παπαγιοργίου. Δεν ξέρω, απλά καλό θα είναι επειδή η Ηλιάνα είναι πραγματικά γλυκύτητα το πλάσμα. Πολύ είναι και καλή. Και όταν βγαίνει σε συνεντεύξεις, αφήνει κάποια υπονοούμενα. Δεν υπάρχει λόγο. Είναι δύο μεγέθη που δεν είναι τα ίδια. Είναι σαν να συγκρίνεις μια καριέρα 20 χρόνων με μια καριέρα 5. Όχι, αυτό που λέει η Κατερίνα είναι άλλο. Ότι μετά από τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις στην εκπομπή της αφήνει μια αίσθηση πικρή, που δεν είναι η Ηλιάνα αυτό. Ναι. Και προφανώς αν δεν το κάνει με δική της θέληση. Δηλαδή, όχι, δεν πιστεύω ότι η Χριστοπούλου θα της είπε πες αυτό. Μα δεν είναι, με συγχωρείς, αλλά δεν κρύβουμε κάτι κάτω από αυτό που λέμε ότι είναι υποκριτήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου. Εμείς γενικά λέμε ότι αν δέχεται συμβουλές από κάποιον, όποιος και αν αυτό μπορεί να είναι πολιτή της. Είναι λάθος αυτές οι συμβουλές. Δεν την ωφελούν σε τίποτα την Ηλιάνα. Σε τίποτα. Αναπαράγεται μια μέρα και μετά λες γιατί να το πει αυτό. Και να είμαστε και σωστοί, στα MAD Walk, παιδιά, δεν ήταν όπως την βλέπουμε τώρα στην καθημερινή εκπομπή. Δεν ήταν καλή η Ηλιάνα, έτσι. Οι κριτικές που πήρε δεν ήταν καλές. Δεν ήταν καλή. Τώρα βέβαια έχει άλλη εμπειρία. Πολύ. Και με το καθημερινό δεν ξέρω αν το παρουσίασε τώρα. Μπορεί να ήταν διαφορετική η κοπέλα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τώρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το πρωί, λίγο πριν ετοιμαστώ, βάζω και βλέπω λίγο Δανάη. Και έβλεπα τον πολύ αγαπημένο μου τον Άρη τον Καρατζίκη, ο γλυκός μου, ο οποίος είπε κάτι που μας στεναχώρησε λίγο. Και ψάξαμε κι εμείς. Δεν είπε κάτι για μένα. Είπε ότι χώρισε μετά από 2 χρόνια σχέσεις ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Η Μέρη στην και με το στροφό της, με τον Δημιουργό. Όπως το λέω, θα ακούσω και τίποτα τρελό. Όχι καλέ αυτό. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Χωρίσανε. Άμα το είπε ο Άρης ότι χωρίσανε, θα χωρίζανε αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει, πολλά παιδιά. Ακούστε να δείτε, η φημολογία υπάρχει, σέρνεται τον τελευταίο καιρό. Απλά δεν το έχει πει κανείς ανοιχτά. Τον τελευταίο καιρό δεν ήταν μαζί, δεν εμφανίζονταν μαζί. Δηλαδή αυτό που. Τώρα με στην καραντίνα. Και εγώ με τον Φίλιππο δεν εμφανιζόμαστε μαζί. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όχι, υπάρχει μια διαφορά. Εσύ, αγαπημένη μου Κατερίνα, βάζεις και ένα story. Βλέπουμε ότι ο Φίλιππο. Όχι. Τον ταγκάρεις, βρε παιδί μου, σε ταγκάρει και εκείνος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σχέση. Αυτά τα δύο παιδιά τον τελευταίο καιρό δεν δείχνουν να έχουν κάποια επαφή. Και αυτό λοιπόν σέρνεται εδώ και πάρα πολύ. Όταν τα έφτιαξε η Μέρη με τον Εμιλιανό, δεν ξέρω αν έχουν χωρίσει. Είναι προφανώς για να το πω άριστα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Εμένα μου κάνανε, λέω, αυτά τα παιδιά είναι ένας για τον άλλον. Αλήθεια. Όταν τους είδα και μαζί, λέω. Το ίδιο λέγαμε και με τον Μύρονα Στρατή όταν ήταν. Όχι, εγώ δεν το είπα ποτέ. Εγώ πάντως, το με τον Εμιλιανό, επειδή είναι και δύο καλλιτέχνες, γιατί η Μέρη είναι μια καλλιτεχνική έτσι. Φύση, ένα πολύ διαφορετικό. Λέω, αυτή είναι ένας για τον άλλο. Και ήξερα ότι είναι και πολύ ερωτευμένοι. Τέλος πάντων, παιδιά. Να σας πω το τελευταίο. Ναι. Έχουν επίσης συνέντευξη ότι περνάνε την καραντίνα ο καθένας μόνος του και μακριά. Μήπως όμως δεν θα πω τίποτα άλλο εγώ αυτό. Τι ακούω αυτό, παιδιά, να περνάς την καραντίνα μόνος σου. Τι γίνεται με τα μπουρεκάκια. Εδώ με την περνάμε εδώ με τα μπουρεκάκια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις να δούμε τι γίνεται με τα μπουρεκάκια. Έχουμε κι άλλα πάρα πολλά αποκλειστικά. Σε λίγο τα μπουρεκάκια απλά μας έχουν σπάσει τη μύτη. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε μέσα από τις τηλεοράσεις για να καταλάβετε τι εννοώ. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Σου δημιουργεί μια κατάθλιψη με το που την ακούς, αυτό το εξαιρετικό κομμάτι, αλλά σε πιάνει μια. Μιζέρια, μια θλίψη. Και βλέποντας και το Γιάννη να παίρνει το ύφος αυτό εδώ. Είναι συγκινημένο ο Γιάννης. Ναι, μια νοσταλγία, έτσι, ένα γιατί. Τι έχει γίνει. Φέρτε χαρτομάντιλα. Φέρτε χαρτομάντιλα, ειδικά το σημερινό επεισόδιο. Μετά την εξαφάνιση. Θα έχεις, φαντάζομαι, χαρτομάντιλα την ώρα του σημερινού επεισοδίου. Το χθεσινό πρέπει να σου πω. Πλάταξα με τη Δρόσο, πλάταξα. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα. Αφού είδαμε λοιπόν ότι εξαφανίζεται και ο Κωνσταντής, γιατί ουσιαστικά πήγε να βρει την Δρόσο χωρίς να πει τίποτα στους δικούς του. Νέα ταραχή θα ταράξει όλο το σπίτι των Στεμπαστών, διότι εξαφανίζεται το μικρό Σέργιος. Και τι γίνεται τώρα. Το παιδάκι, το τέλειο. Είναι φανταστικό στο πίσω από το παιδάκι. Έχει πάει σε έναν ναό το βουλιαστή. Και τι γίνεται λοιπόν τώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε σύγκρουση η Ασημίνα για πρώτη φορά με την αδελφή της, την Ελένη. Έχει βάλει το χεράκι της όλο αυτό η Μυρσίνη. Πάμε να το δούμε και μετά σου έχω σποιλεράρα. Μάλιστα. Γιατί κρύβεσαι, Σταμίρη? Ποτέ δεν θα κρυφτώ από σένα, Δούκα. Ο Δούκας δίνει στην Ελένη διορία για να φύγει από το διαφάνη. Η Ελένη όμως είναι αποφασισμένη να μείνει στη γη της. Και αφού ήρθες, ας λογαριαστούμε μια και καλή. Η Κιάννη και φορούσε βαστού, λέγεται παρακαλώ. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Δεν σας ακούω. Αν θέλετε, καλέστε πάλι αργότερα. Εγώ είμαι Ασημίνα. Δρόσο. Η Ασημίνα συμφωνεί να βοηθήσει τη Δρόσο και ζητάει από την Ελένη να μην την ψάξει. Η άλλη σου αδερφή θα σε ψάξει. Αν δεν θέλεις να σε βρει εδώ, ο χρόνος μας τελειώνει. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα, Δρόσο. Να φύγουμε μακριά από εδώ. Μια για πάντα. Επιτέλους, Κωνσταντή, ήρθες. Παιδί μου, πού χάθηκες από χθες? Ο Κωνσταντής, επηρεασμένος από τη συνάντησή του με τη Δρόσο, έχει να αντιμετωπίσει τη Δόμνα που δεν σκοπεύει να τον χάσει. Όταν έρθει θα σε ειδοποιήσουμε. Γιατί δεν πας σπίτι να ηρεμήσεις? Θέλω να δω τα μούτρα του όταν θα επιστρέψει, κυρία Νέτ. Και τι θα καταλάβεις με αυτό? Θα δω αν με κοροϊδεύει. Ο Κωνσταντής δεν είναι καλός στα ψέματα. Πού γέρναγες, Ασημίνα? Ανάκριση μου κάνεις, Μυρσίνη? Ο μελέτης μας ενημέρωσε ότι η αδερφή σου γύρισε στο χωριό. Το ξέρω, Νικηφόρε. Στο σπίτι ήμουνα και την υποδέχτηκα. Τι θράσος είναι αυτό! Ο Νικηφόρος συγκρούεται με την Ασημίνα για το θέμα της Ελένης. Η επιστροφή της δημιουργεί αναστάτωση όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το χωριό. Θα βγούνε πάλι τα όπλα και όποιον πάρει ο χάρος, να μου το θυμηθείτε. Δεν λέω, καλή χρυσή η Ελένη, αλλά μονάχα προβλήματα δημιουργούσε στο χωριό μας. Βρε παγώνα μου, αν δεν ήταν η Ελένη να ορθώσει ανάστημα απέναντι στον Δούκα και να συμπαρασύρει τους υπόλοιπους, δεν θα υπήρχε σήμερα ο συνεταιρισμός. Γιάννη. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω. Η φωνή της δρόσωσε ασημίνα. Μετά από 6 χρόνια. Αυτές οι δύο γυναίκες δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Ουσιαστικά θα τη βοηθήσει η Ασημίνα μέχρι που θα καταλάβει ότι κάτι παίζει με εκείνη και τον Κωνσταντή. Δηλαδή, όταν πια θα γυρίσει, μετά από μία εβδομάδα περίπου, θα γυρίσει στο χωριό η Δρόσο, θα καταλάβουν όλοι ότι κάτι παίζει με τον Κωνσταντή. Γιατί θα παρατήσει τη Δόμνα. Και πια. Δεν θυμάμαι όμως ποιο είναι το μεγάλο, το πρόβλημα. Είναι ότι πια έρχεται αντιμέτωπη η Δρόσο με το παιδί της, με το 6χρονο Σέργιο, τον οποίο δεν τον έχει δει ποτέ από τότε που τον άφησε από την αγκαλιά του. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αυτό γενικότερα. Βέβαια. Και σε όλο αυτό, βέβαια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μέγερα Μυρσίνη, που είναι μια κακιά γυναίκα. Μην χρησιμοποιήσει τέτοιες εκφράσεις, βρε Γιάννη. Όχι, κακία μέσα. Και να μην βλέπει κάποιους άγριες μέλισσες. Έχει καταλάβει πόσο κακιά είναι από αυτά που λες εσύ συνέχεια. Πιτσάρα από εδώ μέχρι απέναντι. Την έχει θάψει την κυρία. Ακούστε τι θα κάνει, παιδιά. Βάζει ουσιαστικά τις τρεις αδελφές, επειδή δεν μπορεί αλλιώς αυτή την αγάπη που έχουν να τις χωρίσει. Βάζει τη μία με την άλλη και βάζει τις πιουνιές. Δηλαδή, λέει στην Ασημίνα, ο γιος σου, ο Σέργιος, δεν θέλει την Ελένη γιατί τη φοβάται. Γιατί έχει πάει στη φυλακή και είναι μια φόνισσα. Άρα, οι δύο αδελφές έρχονται σε σύγκρουση. Άρα, μεταξύ είναι την Δρόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δούμε. Μια και λες πιουνιές, θα πάμε σε κάτι έτσι, όχι τόσο ποιοτικό όσο οι άγριες μέλισσες. Θα πάμε σε κάτι, σε ένα κοινωνικό πείραμα. Στο σπίτι του Big Brother, μια και σπιούν, λένε όλοι τον Γρηγόρη. Ναι. Είναι τραγικό δηλαδή, γιατί χρησιμοποιούνται. Τι έχει γίνει, Γιάννη, εσύ τους έχεις βάλει κι αυτούς. Θα σας πω γιατί έχει συμβεί. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πια αποκαλύφθηκε ο Γρηγόρης, ο οποίος ουσιαστικά τα έχει καλά με όλους. Και πιάνει μία τον έναν, μία τον άλλον. Για να μην κερδίζει ψήφους. Του είπανε πολλά, χιλιάδες. Ναι. Λες και οι άλλοι εκεί παίζουν μονόπολη και είναι μέσα οι παρθένες και βρήκανε ξαφνικά τον Γρηγόρη. Έξαλλος καταγγέλνει. Άρα λοιπόν ψάχναν μια καινούργια Ραμόνα. Τι βρήκανε λοιπόν την καινούργια Ραμόνα. Και το έχουν αποκαλέσει και Σπιούνο και Ρουφιάνο και όλα αυτά. Ο Σπλινάνος Αλέξη δεν λέγεται τόσο χαλαρά, νομίζω. Δεν είναι κακή, αλλά δεν τη λες και καλή. Και Σπλινάντερο τον είπανε. Τον είπαν Σπλινάντερο. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που ο Ζάκ είναι υποψήφιος, λες. Είμαι εδώ πέρα, λες, άμα φύγει ο Ζάκ, τουλάχιστον θα έχω εσάς, θετική ενέργεια, να το πάμε μέχρι τέλος όσο μπορούμε έτσι χαραμένα. Στην παρέα. Και πας και φίλε και δίνεις το Μπέτζα. Όταν σε πιάνω μετά και σε ρωτάω, σου λέω ψήφισε τον Μπέτζα. Απαγορεύεται να σου απαντήσω. Ναι, δεκτό, αλλά προφανώς το απαγορεύεται. Πας και δίνεις όμως την Άννα Μαρία και λες, με Άννα Μαρία πρέπει να τον ψήφισε. Και μετά σε ρωτάω και μου λες, και σου λέω η Άννα Μαρία δεν τον ψήφισε. Και μου λες, ρε φίλε, άμα δεν τον ψήφισε, τότε δεν βγαίνουν οι ψήφοι. Ναι. Προσπαθούσα να το ρίξω αλλού. Μαζευόμαστε στη σάουνα και λέμε 5 κουβέντες. Ο ένας θέλει ψυχολογία κτλ. Έτσι, το να πάω εγώ να καρφώσω τον Γρηγόρη, έτσι επειδή γούστα να τον καρφώσω μια ψήφο και τα λοιπά, και μετά στη σάουνα να λέω για θετικές ψυχολογίες και είμαστε εδώ και όλα καλά. Ναι, και μέχρι τέλους. Για να κερδίσω τι, μια εβδομάδα μέχρι τον τελικό, 2 εβδομάδες, 3, να βγω νικητής. Αυτό ρε φίλε. Πιστεύεις τι θα βγω για να βγω νικητής? Ρε μπρο, όχι, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω παίζεις και εσύ στρατηγικά. Τώρα ο Γρηγόρης δεν ξέρω πώς θέλει να σκέφτεται, ίσως δεν θέλει να τα έχει καλά με όλο το σπίτι και να μην θέλει να ψηφίζεται και να το βλέπει και λίγο σαν στρατηγική όλο αυτό και πως με αυτή την κατάσταση να περνάνε εβδομάδες και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στον τελικό. Που ακούστε να δείτε, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω λέτε πράγματα που έχει πει ο Γρηγόρης για εμένα, θα καθίσουμε όλοι μαζί και θα τα πείτε εκεί ό,τι έχετε να πείτε. Θεωρείς εσύ ότι απέναντι σε μένα, καθαρά σε μένα, θεωρείς ότι η στάση σου σαν φίλος μέσα στο παιχνίδι είναι σωστή? Ναι. Όπως το θέτεις εσύ, είναι σαν να σου έκανα κάτι άσχημο ή να έχω πει κάτι στον πλάτσο άσχημο για σένα, να σε έχω μειώσει. Όπως το θέτεις. Ενώ έχω κάνει παράπονο, διαφέρει με το να σε έχω μειώσει ή να έχω πει κάτι άσχημο για σένα. Πάμε. Μου έχει πει κάτι και πει και το Μίτσο να σου πω κάτι, του λέω. Σου έχει πει ο Γρηγόρης ότι επηρεάζεσαι από τη Σοφία? Το έχετε κάνει σε κουβέντα, μου λέει ο Μίτσος. Τον έχω ρωτήσει στην κουζίνα και μου λέει δεν επηρεάζουν τα θετικά του τα αρνητικά. Σύ είχα πιάσει και σου λέω δεν επηρεάζεσαι. Ναι. Όταν ο Ζάκ ήταν υποψήφιο, είχε πει μεσάνω ότι ξέρει τι, αν φύγει ο Ζάκ. Που αν φύγει, λες, είμαστε εδώ, τουλάχιστον έχουμε μια θετική ενέργεια εδώ το παρεάκι. Ναι, δεν θα όλο αυτό, στο δωμάτιο, έχω εσάς, αυτό. Και δεν μου λες ότι πλέον μέσα εκεί στο δωμάτιο δεν πάω. Και μου είχες πει πλέον, ο Μίτσος βλέπω ότι έχει αλλάξει, δεν ήταν όπως ήταν στις αρχές. Βλέπω ότι είναι πολύ με τη Σοφία. Ναι. Και έχει περάσει από τη Σοφία αυτό. Κάτι κακό αν είσαι πολύ με τη Σοφία όμως, Μίτσο. Μην παίζετε με τις λέξεις, παιδιά. Όχι, δεν... Όταν ρε φίλε πηγαίνεις στο Χρήστο, εσύ που ξέρεις ότι εμένα ο Χρήστος δεν μου είναι τίποτα. Όταν πηγαίνεις στο Χρήστο και πιάνεις κουβέντες για το Μίτσο. Αυτό δεν είναι όχι αντρικό, όχι φιλικό. Όποιος είναι φίλος δικός μου, είναι δίπλα μου. Θεωρώ ότι εμείς οι δύο κάπου τα έχουμε χάσει, ρε φίλε. Το ποιο εμένα με ενδιαφέρει και το πώς εγώ στείνομαι και στηρίζω τον εαυτό μου, τις πράξεις μου και τις κουβέντες μου, δεν θα το πω εγώ τώρα να το καταλαβαίνεις. Εγώ θεωρώ ότι κάποιες κινήσεις, για να τελειώνω και να μην κουράζομαστε, μην γινόμαστε τώρα αγκόμενες και λέμε. Θεωρώ ότι απέναντι σε μένα δεν είσαι ούτε παντελονάτος, ούτε φιλικός. Δεν πειράζει, δεν θέλω τίποτα. Ούτε αρσενικός. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε αλλιώς. Λες ότι ο Γρηγόρης υποστηρίζει full το Χρήστο και ότι εσύ επειδή είσαι πολύ παντελονάτος και έτσι τώρα τα που έχουν φτάσει μέχρι εδώ και ίσα ίσα που περπατάς από το τόσο βάρος που είσαι τόσο άντρας. Γιατί καθόσουν και έκανες πλάκα με τον Χρήστο σε όλη την εβδομαδιαία και τις τελευταίες δύο εβδομάδες βασικά. Και Χριστάρα μου και αχαχα και ο Χριστάκης μόνο και... τώρα εδώ πέρα σου έκανε μία επεξήγηση για ποιο λόγο δεν κάθεται μαζί σου τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Ναι. Και το θέμα είσαι εσύ, όχι εγώ. Εγώ δεν τον επηρεάζω. Δεν είχε σχέση. Όχι, εγώ. Ναι. Δεν είπα ότι δεν κάθεται μαζί μου επειδή είσαι προς Θεού, γιατί εγώ με σένα μιλάω. Δεν επηρεάζω κανέναν. Δεν είπα ότι του πες εσύ να μην κάθεται. Εσύ το πας σωστά. Φίλε, έτσι πάει. Εγώ δεν σου μιλάω. Έτσι πάει σωστά. Ψηφίζεις κάποιον που τον κάνεις παρέα. Έτσι κάνεις. Το ξέρω. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ψηφίσεις μια φορά, Σοφία. Πέρα κάθισα και είπα ότι δεν μπορώ να ψηφίσω αυτά τα παιδιά, ναι, γιατί τα κάνω παρέα. Και εσύ γυρνάς και λες: έχει χάρη που έχει ασυλία. Και το τσακωνόμαστε με αυτούς που κάνεις παρέα πριν. Τον Πέζα, άστο. Αυτό κάνεις πάντα, που κάνεις και τώρα. Τι έχεις πρίξει, σταματά να γκρινιάζεις, δημιουργείς θέμα χωρίς να υπάρχει θέμα. Έτσι μου έλεγες, φιλέξω. Εγώ, εσύ το δημιουργείς. Ναι, εσύ δημιουργείς θέμα. Και σου μιλάω και αρχίζεις και βρίζεις και φεύγεις. Και πας προς το καπριστήριο. Αν τα κάνετε, μπράβο, ρε φίλε. Ψήφισε έναν άνθρωπο γι' αυτό το λόγο. Το έχεις ξανακάνει. Δεν περιμένω όμως από σένα να με βρίζεις. Δεν θέλω τα μιλάμε. Τώρα βρήκαμε καινούριο τέτοιο. Βρήκαμε καινούριο πράγμα. Σαν παιδιά κάνετε έτσι. Εντάξει, φτάνει, έλεος. Ζάκ, δεν μιλάω μαζί. Συγχρεμία παντού. Το συμπέρασμα είναι ένα. Θα δούμε προτινόμενο το Γρηγόρη, έτσι, με πιθανότητες πολλές να φύγει. Όντως. Και το δεύτερο είναι, εμένα μ' αρέσει η κουβέντα που γίνεται έξω, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει ο Θέμης, που έξω τα έχει καλά με τον Κεχαγιά και μπαίνει μέσα και μιλάει για τα κακαλά του ότι φτάνουν στο πάτωμα. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό. Αν θέλει ο Θέμης, γιατί με τον Κεχαγιά ήταν κολλητή και λέγανε και τα κομμενικά του Κεχαγιά τα έλεγε ο Θέμη, αν θέλει να τα πει μπροστά του για τα παντελονάτα. Η Άννα Μαρία δεν πήρε θέση σε όλο αυτό, Γιάννη. Όχι, δεν πήρε καλέ, γιατί ενώ γινόντουσαν στο σαλόνι όλα αυτά τα πράγματα, η Άννα Μαρία τηγάνιζε πατατούλες και παράλληλα τηγάνισε και τον Χρήστο, τον οποίο αποκάλεσε σπιούνο, ρουφιάνο. Θέλω όλα εδώ τη τηγάνιζε, είσαι ηλιέλαιο. Δεν ξέρω να σου την πω. Μάλιστα. Για δεν ξέρω. Αλλά τα υπόλοιπα τις σύντρικες μπορώ να σας αποκαλύψω. Ωραία, για να δούμε. Τι έχει στα μαλλιά, έχει κάνει βαφύρι. Όχι καλά, έχει φιόγκο. Α, για να δούμε. Τον έβαλε η Μάη. Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι. Έβλεπα μια παρέα εσάς τους 4, εσένα και όλους εκεί. Και τώρα μαλώνετε. Αυτό για είναι αλήθεια. Γιατί μάλλον δεν ήμασταν παρέα. Όχι. Για συνειδητοποιήστε τι κάνετε τώρα εκεί. Άλλη φιτίλια για να μαλώσετε, για να ψηφιστείτε. Εσείς να αλληλοψηφιστείτε το κάνουν. Άντε. Και αυτό δεν είναι σωστό. Οκ, δεν είναι σωστό. Κάτσε καλά εσύ τώρα. Όχι, θα το πω. Όλοι έχουμε πει πράγματα για τους άλλους. Ωραία. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος, όπως λέγαμε με το Θέμη. Το ότι να λένε τώρα ότι έχει πει ένας τον άλλο για να δημιουργούν εντάσεις σε μια παρέα και να αλληλοψηφιστούν για να μην το έχουν κάποιοι άλλοι, αυτό δεν είναι σωστό. Και ξυπνήστε. Τι κάνουμε εμείς, Άννα Μαρία? Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, παιδιά. Κάτσε, είναι σωστό να λέμε. Δεν χρειάζεται να λέμε ό,τι λέμε σε μια παρέα. Αυτό έκανε και η Ραμόνα και είναι ρουφιανιά, ρε. Ναι, είναι σωστό. Φιουνιά, ρε. Το καταλαβαίνεις. Είσαι απαράδεκτος που το κάνεις αυτό. Σε πιστεύει ότι ο Γρηγόρης μου το είπε. Για να στεναχωρείς ο Μπέντζ, γιατί το έκανες αυτό, ρε. Γιατί το στεναχωρείς ο Μπέντζ τη στιγμή εκείνη που δεν θέλει να μάθει ο Μπέντζ να πει μέσα. Ότι μου κάνει η Ραμόνα, μου κάνεις εσύ. Και δεν πήρα ποτέ θέση στον τάκο εκεί πάνω. Είναι δικιά μου επιλογή. Τέλος. Ρε, άκου, Άννα Μαρία, εσύ. Όσο φωνάζεις δεν με ενδιαφέρει. Όταν ακούσω μια καλημέρα και μου έλεγες σαν τα από εδώ, εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Σε προδώσαμε, όταν εσύ μας έλεγες αράει. Το κρατό μου! Φύγε από εδώ πέρα, σε βλέπω! Με πρόδωσε σχέση! Και σε περασπίστηκα και δεν είπα τίποτα στον τάκο πάνω εκεί πέρα. Αναφέρομαι μόνο στην Ραμόνα, για να μην φύγεις εσύ. Αλλά έχεις κάνει τα ίδια μου κάνεις εσύ, ρε. Σε περασπίστηκα, ρε βλα... Ναι. Κρίμα! Αχάριστος είσαι! Όταν ήθελα να σου πω να έχεις χαμογελαστεί, την επόμενη μέρα μου έλεγες σαν από εδώ. Εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Είχα νεύρα, ρε. Είχα απογοήτευση, ρε. Είχα χαριστία, ρε. Είχα προδοσία, ρε. Κατάλαβες? Και κάνεις τα ίδια που το κάνει η Ραμόνα σε αυτούς. Δεν έκανε τίποτα. Είναι ένα κατάσταση αυτό το πράγμα να σου λέει κάποιος εμπιστοσύνης πράγματα, τα πάντα λες στον Μπέντζι, στον έξω, στον άλλο. Απλά δεν μ' αρέσει να ακούω ότι μέχρι τέλους είμαστε παράγοι. Καλά. Κατάλαβες. Ο Μπέντζα... Όλοι είμαστε παρέα εδώ μέσα, όλοι. Θες και δεν θες, ρε. Όλοι είμαστε παρέα. Ο Μπέντζα είναι κατηγορία για αυτό το μάτι. Κι άλλο κολλητηλίκι κι άλλο παρέα. Μην μπερδεύεις το κολλητηλίκι, είναι ότι παρέα. Παρέα είναι αυτό που κάνω τώρα με τη Σοφία. Σοφία, σ' αρέσει πάντα, αγάπη μου. Να φας, να ευχαριστείς, να σκάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω ο κόσμος εδώ που φάει. Είναι παρέα, είναι μαμιλά, είναι μαμιλά. Άσε μας και εσύ, μωρέ. Άσε μας και εσύ που δεν βάζεις μια τάξη. Όλο λες να είμαστε καλοί, καλοί, καλοί. Τάξη. Βάλε τα μια τάξη. Πες του να το βουλώσει. Πες του να μιλάει για να μιλάει. Τα πράγματα που λέει, τούτο δεν πιστεύονται. Εμείς μέσα ξαπλώναμε. Άντε τώρα. Κάμα, αλήθεια σου λέω. Δεν πάει. Δεν έφαγε ο Ζαχαρίας. Έφαγε. Ευχαριστούμε. Θα σε ψηφίσω τρίτη. Δεν μιλάτε να πάτε Παναγιά. Αυτό το παιδιά το τελευταίο. Θα ψηφίζουν άτομα που δεν είναι κοντά. Αυτό είναι. Μην το παίρνει. Θα σου πω κάτι, Μαρία. Νομίζω ότι ψηφίζεται την αρχή. Ο Χρήστος έχει καταλήξει να είναι ο πληροφοριοδότης Παύλα Σπιούνης, Παύλα Ρουφιάνος. Και συγγνώμη θα το πω, αλλά έτσι είναι κοπέλια. Για, με συγχωρείτε, δίκιο δεν είχε 100%. Απόλυτο δίκιο είχε. Απόλυτο δίκιο, αυτό λέω. Αποκάλυψε περίτρανα το ρόλο του Χρήστου εκεί μέσα. Ότι πάει και... Ωραία, θα φύγει ο Χρήστος. Δεν είναι προπονητής, είναι αρχηγός. Δεν μπορεί να φύγει. Δηλαδή παίρνει παράταση άλλη μια εβδομάδα. Αλλά σκέψτε το τώρα, εγώ πάνω στα νεύρα μου να σου λέω για τη Χρήσλα κάτι που θα σου τα πω και χωρίς νευρά. Και εσύ μετά να πας να τα λες στη Χρήσλα. Ναι. Δεν είναι. Αυτό κάνει ο Χρήστος. Και το... μπροστά το κάνει ύπουλα. Ύπουλα. Δεν το κάνει μπροστά σε όλους. Έλα να σου πω κάτι, μου είπε η Χρήσλα αυτό που εκείνο τραγικό. Που το άλλο. Και παρόλο που εγώ δεν συμφωνούσα σε τίποτα με αυτά που έλεγε ο αντιδήμαρχος, είχε πει μια τάκα για τα δίδυμα. Είχε πει ότι ουσιαστικά είναι ταχυδρόμοι. Δηλαδή τους λες κάτι και το μεταφέρουν. Να πω κάτι εγώ που δεν το παρακολουθώ. Το βλέπω από εδώ πολλά αποσπάσματα. Έχω την εντύπωση ότι όλους τους καυγάδες τους ξεκινούσαν τα δίδυμα και στη συνέχεια ο άλλος που άφησε. Δηλαδή φαίνεται ότι κάνουν τις πιουνιές. Ναι. Και είναι μια στρατηγική ότι θα πάω να τους φιτιλιάσω, να ψηφιστούν και να γίνει παιχνίδι. Και ξέρουν ποιο να φιτιλιάζουν. Έτσι. Έχω spoiler τώρα. Διότι στο σημερινό επεισόδιο που θα δούμε το βράδυ γίνεται ένας ακόμα πιο χοντρός καυγάς από αυτό που παρακολούθησες μόλις τώρα μεταξύ της Άννας Μαρίας και του Κεχαγιά με αφορμή τον Γρηγόρη, διότι ουσιαστικά η Άννα Μαρία παίρνει το μέρος του Γρηγόρη, ο Κεχαγιάς έχει αντίθετη άποψη και θα γίνει το τρελόμανα φουκιό μου. Για να δούμε ένα απόσπασμα από τα πράγματα. Μπράβο, γιατί δεν τον έχουμε δει αυτή την κόντρα ποτέ. Όχι, θα το δούμε τώρα, για πρώτη φορά. Δικαίωμα, εσύ πα και κάνει με τη δικιά σου άποψη λαϊκό δικαστήριο, με το μυαλό που κουβαλά. Γιατί εγώ πίστευα ότι έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει. Τα ίδια κάνει. Τι εννοεί. Γιατί. Αυτά δικηγορέ δεν μ' αρέσουν αυτά. Κρίμα και χαγιά, με απογοήτευσε σήμερα. Να πάτε. Σήμερα στορκίζομαι. Με απογοήτευσε αυτά. Να, στορκίζομαι, σε είχα αλήθεια. Αλήθεια, μάθη Παναγιά. Ακού λίγο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Σοφία, δεν μου κάνει σε μένα καταρχά. Σοφία, άκουσε. Μην ανακατεύεσαι! Σου μιλάω! Μην ανακατεύεσαι! Έκανα εγώ ποτέ τίποτα κόντρα σε εσάς. Είπα τίποτα εγώ κόντρα σε εσάς. Την Ρουφιανιά Φλεκανίτσα να γράψει. Θα τον ξεχτυλίσω σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι έχει χτίσει 3 μήνες. Άκουσε με, ό,τι έχει χτίσει 3 μήνες. Θα το βρει από... Απασφάλισαν, βλέπουν όλοι τα 100.000 μπροστά τους να πλησιάζουν και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Η αντίδραση και χαγιά τέτοια. Δεν ξέρουν τι θα το πάρει η Άννα Μαρία. Δεν έχουμε ξανά, όχι βέβαια. Δεν ξέρουν τον κόσμο να καταλάβουν, αλλά... Α, ναι. Μου λέει ο Θέμης ότι χθες το πέταξε ο Πυρχίδης λίγο στο επεισόδιο. Ότι αυτή βγαίνει κάθε Παρασκευή προτινόμενη και την κρατάει ο κόσμος. Παιδιά, αλίμονα αυτό και χωρίς να το έλεγε ο Πυρχίδης, το ξέρουν όλοι εκεί μέσα γιατί το βλέπουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να τους βάλει σε θέση ότι το καθάρισε η Άννα Μαρία. Η οποία πλέει κάθε φορά που μένει. Ναι, γιατί ούτε η ίδια δεν το πιστεύει. Αν ήταν τόσο σίγουρη και η ίδια. Δεν είναι σίγουρη. Φαίνεται από τις αντιδράσεις. Όχι, βέβαια. Κάθε φορά που το ανακοινώνουμε και βρίσκω στη μένη, φαίνεται ότι δεν το ξέρει. Βέβαια. Εδώ τώρα βλέπουμε τον Κεχαγιά εκτός ελέγχου που μέχρι τώρα μπορούσε και συγκρατούσε τα νεύρα του. Τώρα είναι σε άλλο επίπεδο ο Κεχαγιάς. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Πώς έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Και το Γρηγόρη τον κατηγόρησαν ουσιαστικά γιατί προσέγγισε την Άννα Μαρία. Άρα λέει ο Θέμης ότι ο καυγάς του Κεχαγιά με την Άννα Μαρία γίνεται επειδή η Άννα Μαρία υποστηρίζει τον Γρηγόρη. Αυτό, ναι, βέβαια. Ναι, αλλά να θυμηθούμε ότι ο Γρηγόρης ήταν ο μόνος που όταν η Άννα Μαρία για στρατηγική το έκανε, αλλά το έκανε, ήταν μόνη της και δεν έτρωγε, την έκανε παρέα μέσα σε ένα σπίτι. Και γι' αυτό τον κατηγορούν. Ουσιαστικά και η Άννα Μαρία πολύ τίμια τον στηρίζει. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι οι πατάτες τηγανιτές βγήκαν υπέροχες Άννας Μαρίας. Παρόλο την ένταση, ούτε κάηκαν ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζουν για τις πατάτες, γιατί δεν θα τις φάω. Τα μπουρεκάκια θέλω. Σε λίγο, αλλά πριν πάμε στα μπουρεκάκια, μας μιλάει αποκλειστικά η Ραμόνα. Βέβαια, αμέσως μετά την αποχώρησή της, η Ραμόνα μας μίλησε, και συγκεκριμένα στην Άννα Ζιρδέλη μίλησε, η οποία και μας αποκάλυψε ποιος κατά τη γνώμη της θα είναι ο νικητής, αλλά βέβαια έριξε και τις μπιχτούλες της στην Άννα Μαρία, γιατί της απάντησε και λέει «Γιατί με χαρακτήρισε Ρουφιάνα, πώς με χαρακτήρισε». Δεν κατάλαβε ακόμα, λυπάμαι άμα δεν κατάλαβε. Αποχωρεί απόψε η Ραμόνα. Πώς ήταν για σένα το αποτέλεσμα, το περίμενες? Το περίμενα και δεν το περίμενα, γιατί ο Μπέντζιν δεν έχει ξαναβγεί στη Σέντρα, οπότε δεν το ξέραμε, ήταν μια έκπληξη. Είχατε καταλάβει ότι η Άννα Μαρία είχε μια δυναμική λίγο παραπάνω? Είναι πάρα πολύ διαβασμένη η Άννα Μαρία, ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ έξυπνη, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει τηλεοπτικό χρόνο. Άρα θεωρείς ότι είναι στρατηγική όλο αυτό που... Ναι, φυσικά, είναι πάρα πολύ έξυπνη. Πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσει η Άννα Μαρία το τελικό έπαθλο? Δεν ξέρω, υπάρχει πιθανότητα. Ναι, υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και δεν σημαίνει ότι όλο το σπίτι το θέλει αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά δεν ξέρουμε. Επειδή είναι reality, δυστυχώς μπορεί η αλήθεια να μην νικάει πάντα ή το δίκαιο. Ποιον θεωρείς το μεγαλύτερο ψεύτη εκεί μέσα με πι κεφαλαίο, όπως είπες? Με πι κεφαλαίο. Θα πω Άννα Μαρία. Θα πω Άννα Μαρία, θα πω Γρηγόρη. Θα δω πρώτα τα βίντεο, δεν έχω δει τίποτα. Το μόνο που έχω ακούσει είναι για το Θέμη και το 1 λεπτό που δείξανε, που στην ουσία ήταν μια συζήτηση 20 λεπτά στον μπάνιο και μιλήσαμε για τα πάντα. Και βγήκα δυστυχώς Ρουφιάνα. Πριν λίγες μέρες, όταν σε ψήφισε, έλεγε ότι είσαι η τροπή του σπιτιού και θα το δεις έξω με τα μάτια σου. Από εκεί πέρα κάθεσαι και σου πουλάει τώρα και είναι φίλη. Το ξέρω, αγάπη μου, ότι δεν το ξέρω, αλλά τη βλέπω και μου έρχεται να κάνω εμετό. Κανείς δεν δίνει σημασία στους χαρακτήρες. Όλοι προσπαθούν να είναι κοντά με κάποιον που είναι δυνατό. Είδατε και τώρα πως η Σοφία και το Κεχαγιά είναι ξαφνικά κοντά στην Άννα Μαρία. Όπως και ο Χρήστος, επειδή του έχει πετάξει η σπόντα ο Παναγιώτης απ' έξω, και ο Χρήστος αμέσως πήγε να αντιδράσει. Πρέπει να πάω κοντά στην Άννα Μαρία. Σπίτι σου, κορίτσι μου, εδώ. Είναι σπίτι μας. Αυτό τι είναι? Δώσε μου το φάω. Δώσε μου το φάω. Διότι εγώ τρώω και τα από των αγοριών. Σου μίλησε κανείς? Όχι, αυτό που μίλησε κανείς. Τι να πω, νομίζω ότι το έχει πάρει πολύ σοβαρά και νομίζω ότι ήμασταν όλοι στο σπίτι της και το σπίτι το καθαρίζει μόνο η Άννα Μαρία και το σπίτι είναι δικό της και ξέρει πολύ καλά, αφού έχετε δει και τις διαταγές που μας δίνει. Εσύ ποιος θες να τα πάρει τα χρήματα, ποιος θα σε κερδίσει? Ή ο Μπέντζιν ή ο Ζάκ. Ποτέ η Άννα Μαρία δεν θα πάρει. Κατηγορεί για μοντάζ, πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό, εντάξει. Μα λέει ότι ήταν μια κουβέντα 20 λεπτά και χρησιμοποίησαν το 1. Αφού στο 1 λεπτό τα είπες αυτά, αυτό βάλανε. Όσο αλλά με συνέχεια πρέπει να το δείξω. Θα πάω σε διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε μαζί σας. Η Μαρία Ζώη είναι στον πατέρα μας. Είναι στην παρέα μας. Και βλέπεις και τα όνειρα με τον Κεχαγιά. Είδα τον Κεχαγιά στον ύπνο μας. Είναι στην παρέα μας και κάνει προβλέψεις ζωής. Σε ελάχιστα λεπτά πάλι μαζί σας. Η συνάντηση της Μαρία Ζώη με τη Σάσα Μπάστα και οι αποκαλύψεις για τη ζωή της που συγκλονίζουν. Ο γάμος σου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει μαζέψει πολύ τοξική ενέργεια. Λίγο υπάρχει μια επιρρέπεια σε χωρισμό. Και 28, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην παρέα μας έχουμε τη Μαρία Ζώη. Καλή σου μέρα, Μαράκι μου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, θα τον έχουμε. Ωραιοτάτη μας, Μαρία. Σήμερα φυσάτη. Ναι, αυτό της λέω γιατί έχει πολύ ωραίο σώμα και όταν φοράει παντελόνια, την κολακεύω στη σιλουέτα της. Φαίνεται. Θα ακολουθήσω το φασονάκι, τη συμβουλή. Σας έχω νέα. Τώρα, μετά. Σήμερα μας έχεις απίστευτη αποκαλύψη ότι η Σάσα Μπάστα, στην οποία επισκέπτεσαι, να πούμε ότι τα γυρίσματα έχουν γίνει πριν την καραντίνα, είναι αρκετό καιρό πριν, σοκάρεται με τις αποκαλύψεις που τις κάνεις και μάλιστα επειδή έχει περάσει καιρός μετά όλα αυτά σε πήρε τηλέφωνο και σου πω ότι βγήκανε. Πάμε να δούμε πρώτα. Πάμε να δούμε το γύρισμα και θα μας πει μετά τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τις προβλέψεις που κάνει η Μαρία Ζώη στη Σάσα Μπάστα. Σάσα, δεν θα σου πω μπάστα. Τι κάνεις, καλώς σε βρίσκω. Έτοιμοι να τα πούμε όλα. Γλυκιά μανούλα. Καταρχάς να σου πω ότι εκπροσωπείς τον αριθμό 8, ο οποίος είναι ο αριθμός του άπειρου. Το κάρμα, έχεις δυνατό κάρμα, από την άποψη ότι έχεις πάρει την κατάσταση στα χέρια σου από πολύ πολύ μικρή. Με αυτές τις πέτρες θέλω να μου φτιάξεις τριάδες. Η νούμερο 1 πέτρα θέλω να είναι αυτή που για κάποιο λόγο σε τράβηξε πιο πολύ. Ναι, μόλις τα έβαλες κατευθείαν είναι αυτή. Θεωρώ ότι ο γάμος σου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει μαζέψει πολύ τοξική ενέργεια και αυτό φαίνεται πάνω στον αριθμό σου. Η ζήλια Σάσα φέρνει την κακία. Λίγο υπάρχει μια επιρρέπεια σε χωρισμό. Αυτό δεν αφορά εσένα όμως. Που σημαίνει ότι βλέπω την καλή σου διάθεση, βλέπω ότι είσαι σταθερή, βλέπω ότι είσαι πιστή, αφοσιωμένη, αλλά βλέπω ότι κάποιοι, γιατί μπορώ να δω Σάσα, δεν έχουν δει εξ αρχής τη σχέση αυτή γάμου. Όχι. Πάντα υπάρχουν καλοθελητές. Καλά, είναι. Το θέμα είναι κατά πόσο αφήνουμε περιθώρια σε τρίτους, γιατί ένα ανδρόγυνο δεν χωρίζει πάντα για την απιστία. Σε βλέπω αποφασισμένη να αλλάξεις πολλά. Λίγο θα πρέπει να προσέξεις τις ανάγκες του συντρόφου σου, να έρθετε πιο κοντά, να μιλήσετε ανοιχτά για κάποια πράγματα. Θα μου προσέξεις πολύ το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Οι αριθμοί σε θέλουν να έχεις τεταμένες σχέσεις, είτε συνεργασίων ή ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Θα ξεφορτώσεις πράγματα. Το καινούριο έτος θα βγάλεις φορτία από πάνω σου. Ήδη προετοιμάζω έδαφος. Είσαι σε καλό δρόμο. Ό,τι αξίζει θα μείνει, αυτό στο εγγυώμαι. Γιατί γενικά δεν μ' αρέσουν οι αυλικοί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι που έχω δίπλα μου είναι αποδειγμένα με πράξεις απέναντί μου σωστοί. Ό,τι μου έρχεται θεωρώ ότι για κάποιο λόγο γίνεται για μένα. Και για μένα είναι δοκιμασίες. Δηλαδή, μπορεί ο τελευταίος μήνας για μένα να ήταν ό,τι χειρότερο έχω περάσει στη ζωή μου. Ζήσα το θαύμα, πιο μέσα δεν γινότανε. Δηλαδή εκεί πέρα που οι γιατροί δεν δίνανε καθόλου ελπίδα, τη στιγμή με τη στιγμή ήταν τόσο σημαντική. Και εκεί πέρα είναι που γνώρισα τον Άγιο μου, τον Άγιο Εφραίμ, και μου έδωσε τόση δύναμη. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό το θαύμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μέχρι και οι γιατροί ακόμα δεν το πιστεύουν αυτό που ζήσαμε. Θέλω σε αυτό το σημείο να μου γράψεις την ημερομηνία Γιάννης της κόρης σου, να δω κι εγώ κάποια πράγματα για το παιδάκι σου που λατρεύεις, γιατί είσαι και καλή μανούλα. Η κόρη σου είναι ένα ευαίσθητο άτομο. Δεν θα το δείχνει όμως. Α, γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, απλά ένα θα σου πω, είναι γεννημένη νικήτρια, διαθέτει ένα 11 στα γενέθλιά της, καταπληκτικό. Αυτό θα την κάνει να είναι επικεφαλής συνεχώς. Έχει ένα δύσκολο αριθμό ενεργειακά. Η κόρη σου, κι αν θα είναι κινούμενος μαγνήτης που θα εισπράττει τοξική ενέργεια, θα την ενδιαφέρει πολύ το χρήμα, με την έννοια ότι θα νιώσει συναισθηματική ασφάλεια, γιατί θα είναι πολύ δυναμικό κορίτσι, όταν η ίδια έχει τα δικά της πατήματα, τη δουλειά της, την καριέρα της. Δεν θα συμβιβάζεται σαν τη μαμά της. Νομίζω ότι μου περιγράφεις λίγο και τον εαυτό μου. Θέλω στο αριστερό σου χέρι, ενώνεις σε αυτό το σημείο τη δύναμή σου με τη δική μου. Τώρα μου μούριασε. Έχει πολλή ενέργεια πάνω της. Με έκαψε, το πιστεύεις. Και εδώ έρχονται αποκαλύψεις. Σου είπα ότι αυτή η πέτρα είναι μαγική. Λοιπόν, ένα τεράστιο έψιλον. Τεράστιο όμως, σε σκεπάζει ολόκληρη. Η Ειρήνη, η κόρη μου. Να το, ένα φι. Γυναίκα είναι. Μαμά μου, Φανή. Κυρία Φανή, φύλακας άγγελος, εξαιρετική μαμά. Θήτα, επίσης έντονο. Το θήτα πρέπει να είναι από το χώρο σου. Κάτι καινούριο, γιατί βγήκε και σταυρός. Με επιτυχία. Θήτα. Παιδιά, βγήκε. Είμαστε έτοιμοι. Όταν λέμε Θέμης. Ετοιμάζουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Πρώτα ο Θεός, ας μην την αναγκρίνουμε μέχρι να γίνει κιόλας. Ναι. Βγαίνει κάτι καλό και βγήκε επιτυχία. Το βλέπεις το μη, παιδί μου? Το μη είναι... Φίλη σου? Ναι, φίλος μου. Είναι ο κολλητός μου. Λοιπόν, πολύ καλή ενέργεια και είναι πάνω στο δρόμο σου. Ωραία. Ομολογώ ότι αυτό που είδα και γνώρισα, έστω λίγο από κοντά, μου άρεσε πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πέτυχες νομίζω σε όλα. Με διάβαζες πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είναι και ενεργειακά αυτό, αλλά γενικά με διάβαζες σε όλα. Εγώ σου εύχομαι να συνεχίσεις να είσαι ο εαυτός σου, σε όποιον αρέσεις. Έτσι έχω πει και εγώ πια, ότι δεν θα γίνω λιγότερο άνθρωπος, γιατί εκείνοι έχουν ξεχάσει τι είναι. Ας πούμε αυτό, τα είπε όλα η κοπέλα, δεν έχω λόγια. Ειλικρινά, Σάσα, μου ήταν να την πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Πάρα πολύ ωραίο. Να πω και εγώ ότι είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα εσάς. Είναι γλυκύτατη και ευγενέστατη. Διαισθάνομαι από αυτά που της είπες. Όχι, αντιλαμβάνομαι, δεν διαισθάνομαι. Η Σάσα χωρίζει. Έχει έντονη επιρρέπεση χωρισμό. Ναι, γιατί την είδα εκείνη λίγο συγκρατημένη. Μπορεί η κοπέλα να μην έχει πει κάτι. Την είδες ότι ήταν προβληματισμένη. Δεν ήταν η Σάσα που. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη, αν τον άνθρωπο. Βεβαίως, παντρεμένη με θρησκευτικό γάμο. Σήμερα όμως μου έδωσε μεγάλη χαρά. Οφείλω να σας πω ότι είναι ευγενής ως άνθρωπος. Ναι, ευγενέστατη πάντα. Γιατί όταν της είπα ότι θα παίξουμε σήμερα το βίντεο της, με ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά. Μου είπε ότι όλα της βγήκαν με μαθηματική ακρίβεια. Και για τη συνεργασία με το Θήτα, Ακριβώς, το είχαμε πια στην ώρα εκείνη, αλλά μου είπε κάτι ακόμα. Σε άκουσα προσεκτικά. Της είπα ότι το έχει ως επιχειρηματίας και να ρισκάρει κάτι που σκεφτόταν. Μάλιστα. Το ρισκάρει, λοιπόν, θα φτιάξει δικό της χώρο. Θα κάνει ένα πολυχώρο για μας τις γυναίκες. Τέλεια. Θα υπηρετήσει την ομορφιά. Με το καλό. Θα το ξεκινήσει όπως της είχα προβλέψει το Δεκέμβριο. Τέλεια. Θα είμαι δίπλα της, θα της κάνω και ασκήσεις ευζή, να την απογειώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά όμως τα προσωπικά της. Ό,τι είναι καλό για την προσωπική. Ό,τι είναι καλό. Ό,τι είναι καλό. Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έλα και μας έχει σπάσει η μύτη. Τα φίλερ και τα μπουρεκάκια. Φίλερ, παρακαλώ. Μας ρήμαξε η κακούργα. Θα σε στείλω πολύ μακριά να μαγειρεύεις, γιατί επειδή μαγειρεύεις από νωρίς και τα μαγειρεύεις όλα live, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Κάτσε να βάλω λίγο αντισηπτικό για να δοκιμάσω. Και όντως σήμερα τα έχω κάνει live. Τα έψα στο φούρνο τελικά και δεν τα πειράζει. Γι' αυτό έβαλα αντισηπτικό για να το πιάσω με το χεράκι μου, το δικό μου. Λοιπόν, τι είναι αυτή η μαγεία εδώ, το πιάνω με το χέρι μου. Μπουρεκάκια με κοιμά. Να το ήρθε. Τώρα θα του βάλω, δεν γίνεται. Καταρχάς είναι σαν τον Οικονομόπουλος 12. Αν δεν φάει ο Γρηγόρης, κάτι δεν πάει καλά. Είναι γούρικο. Σ' αρέσει ή με σ' αρέσει κάτι, πρέπει να το τρως. Αν δεν μ' αρέσει, εγώ θα το πω. Ναι, να το πεις, εννοείται αυτό. Θα σου το πω πριβέ, μωράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε να δούμε την κάρτα μας. Πρόσχεδο μη μου καείς. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας, 1 κιλό μουσχαρίσιο κιμά, 1 κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, 2 καρότα στο τρίφτη, 1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη, 1 φινόκι ψιλοκομμένο, 70 ml ελαιόλαδο, 300 ml λευκό κρασί, 2 με 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, 1 με 2 αυγά, 200 γραμμάρια πικάντικο κεφαλοτήρι τριμμένο, φρέσκο μάραθο, δυόσμο, ξύσμα από 1 λεμόνι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, ελαιόλαδο και βούτυρο για το φύλλο και νερό επίσης και ηλιέλαιο ή σπορέλαιο εάν τα τηγανίσουμε. Εάν δεν τα τηγανίσουμε, πολύ απλά θα τα περάσουμε με ένα πινελάκι με λίγο ελαιόλαδο. Θα τα πούμε όλα τώρα. Κυμαδόπιτα είναι. Δεν είναι τέλεια, Γρηγόρη. Δεν είναι τέλεια. Φίλες μου, θα πάθετε πλάκα. Μπορείτε να τα ψήσετε κιόλας, αλλά νομίζω ότι αξίζει το τηγάνι εδώ. Και ωραία συνταγή για τα παιδάκια σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπράβο, συγκλονιστικό, πεντανόστιμο. Έχει από το πρωί που φέρνει γύρω-γύρω εδώ και του λέω: μην τολμήσεις και χαλάσεις. Του λέω εδώ την πιατέλα. Και εγώ φέρνω και όλοι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω ήδη έτοιμη γέμιση εγώ εδώ για να δείξω κιόλας πώς θα τη λύγουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Έχω βάλει στο τηγάνι. Σε δυνατή φωτιά, στο 9, έχω βάλει το ελαιόλαδο και έχω καβουρδίσει πάρα πολύ καλά, όπως φαίνεται εδώ, το κιμά μας. Εννοείται ότι είναι φρέσκος ο κιμάς. Εγώ έχω διαλέξει να βάλω μοσχαρίσιο κιμά. Όποιος θέλει μπορεί κάλλιστα να βάλει και χοιρινό, ανάμεικτο δηλαδή. Ναι. Ή μόνο χοιρινό, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Με το καβουρδίζεις, μόνο με λαδάκι. Μόνο με ελαιόλαδο και όπως βλέπουμε εδώ το καβουρδίζω πάρα πολύ καλά. Γιατί εδώ θα βγάλει εξαιρετική γεύση ο κοιμάς. Πόση ώρα είναι το σωστό καβούρδισμα για να μην έχει κοιμιά? Θέλει σίγουρα 10 με 15 λεπτά. Ωραία. Και όταν έχει φτάσει ο κοιμάς μας σε αυτό το σημείο, προσθέτω το καρότο, το οποίο το έχω περάσει ή στο τρίφτη ή σε ένα μπλέντερ, ό,τι προτιμάει ο καθένας καλύτερα. Το φινόκιο. Αλλά είναι φανταστικά. Α, και φινόκιο. Τέλειο το φινόκιο μέσα. Ναι, εγώ το αγαπώ πολύ. Γιατί βγάζει ένα πολύ ωραίο άρωμα. Θα βάλεις και κρεμμύδι, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Μας κοιτάζουν όλοι εδώ μεταξύ, εδώ στο στόμα τώρα. Μόνο αυτά έχεις φτιάξει? Έχω φτιάξει αυτά. Έχω κρατήσει και λίγα ακόμη κρυμμένα για πάνω για το κοντρόλ. Γιατί δεν πρέπει να πάνε και όλοι. Ή και κάτω πρέπει να πάνε και πάνω ή κάτω, όμως και πιο κάτω που το μυρίζουν τόση ώρα. Έχουν δίκιο όλοι. Κάτω περνάνε δύσκολα. Πάνω από το μυρίζουν. Το έχω βάλει και το κρεμμυδάκι και το σκορδάκι. Και όλα αυτά τώρα τα φέρνω για τουλάχιστον 5 λεπτά γύρω στο τηγάνι για να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Το σκόρδο δεν το νιώθω καθόλου. Ναι, γιατί έχει ψηθεί, το έχουμε σβήσει με το κρασί. Εδώ. Όταν περάσουν αυτά τα 5-10 λεπτά και μαλακώσουν και όλα τα λαχανικά μας, τι κάνουμε, Κατερινάκη? Κρασί. Έτσι. Σβήνουμε με κρασί. Εγώ θα σε κάνω πρώτη νοικοκυρά, να το ξέρεις αυτό. Θες μαγείρεψα. Πήγα στο μάρκετ μόνη μου. Θέλω να κάτι εύκολο. Ναι, έφτιαξα λίγο ζυμαρικά. Ναι, φρέσκια. Κόκκινη σάλτσα. Όχι, καλέ, πήγα μακάρι τα έπρεψα. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Του πετρετζίκι κάποιο, ωραία είναι. Σου εύχομαι σε λίγο καιρό να βγάλεις και εσύ προϊόντα με τη φάτσα σου, υπέροχα αυτά, να είσαι παντού. Κατερίνα λένε μακαρόνια, Κατερίνα λένε αυτό, Κατερίνα λένε εκείνο. Αύριο θέλω να πω. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη μέρα. Αύριο θα φτιάξουμε φρέσκια πάστα. Α, τέλεια. Είναι η πρώτη φορά που θα δείξω φρέσκια πάστα και το περιμένουν όλοι οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω σβήσει εδώ, έχει σβήσει και η αιστεία μας. Τέλεια. Δουλεύει το σύστημα. Ναι. Ωραία. Δεν πειράζει. Δεν θέλει εδώ τώρα το. Δεν βάζουμε χέρι. Άστο, δεν πειράζει. Οκ, δεν θέλει, δεν πειράζει. Το δικό μου θα περάσει πάλι. Βάζουμε αλατάκι. Θα βάλεις και κανέλα. Όχι. Θα βάλω πιπέρι, μοσχοκάριδο. Ωραία. Εδώ. Να το και το μοσχοκάριδο. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Είναι ωραία ζύμη και για κιμαδόπιτα. Βεβαίως. Λεμονάκι, το έχουμε πλύνει. Ωραία. Και βάζουμε το ξύσμα μέσα. Λίγο. Θα βάλεις και πορτοκάλι ή μόνο λεμόνι? Όχι, θα βάλω μόνο λεμονάκι. Εννοείται ότι εδώ περιμένουμε το αλκοόλ, το έχουμε πει πολλές φορές, να εξατμιστεί και να φύγει. Ένα δεκάλεπτο. Ναι, τόσο περίπου, δεν χρειάζεται παραπάνω. Στο φουλ η εστία. Προσθέτουμε μάραθο, ψιλοκομμένο, μπόλικο, φρέσκο δυόσμο. Όπου είναι φανταστικά. Ανακατεύουμε. Μόνη το σκέφτηκες? Μόνη μου το σκέφτηκα. Έφτιαχνε η γιαγιά μου εξαιρετικά, αλλά εγώ έχω προσθέσει λίγα υλικά. Λοιπόν, εδώ τώρα να πω το εξής. Έχουμε τα δύο τα αυγά. Συγγνώμη. Α, θα βάλεις και τα αυγά μέσα. Βεβαίως. Την ώρα που βάζουμε τα αυγά, έχουμε τραβήξει από την εστία του τηγάνι και έχουμε αφήσει λίγο τη γέμιση να μας κρυώσει. Για να μην τηγανιστούν τα αυγά. Μπράβο, για να μην τηγανιστούν τα αυγά. Τα χτυπάμε. Καλεφούσκωσα. Έχω πολύ φάει σήμερα. Εδώ. Ανακατεύουμε. Ναι. Γρήγορα. Προσθέτουμε την τριμμένη φρυγανιά για να τραβήξει όλα τα ζουμάκια. Όλα που επειδή έχει τσιγαρίσει έτσι το κοιμάται, μπορεί να έχουν λίγο το καρότο υγρά. Δεν έχει πολλά υγρά. Ναι, θα βγάλει λίγα υγρά. Ωραία. Και προσθέτουμε το τριμμένο τυρί. Τι τυρί να βάλουμε, παρμεζάνα, ό,τι θέλουμε? Ό,τι προτιμά ο καθένας. Ακόμα και φέτα. Άμα θέλουμε. Για πιο ελληνική γεύση. Κατσικίσιο τυρί, μπορούμε να βάλουμε κεφαλοτήρι, να βάλουμε γραβιέρα τριμμένη. Μπορούμε να βάλουμε κίτρινα τυριά, ό,τι θέλει ο καθένας. Υπέροχα. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε πολύ καλά και τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει λίγο. Να μην είναι τελείως κρύα η γέμιση. Να πούμε ότι για να βάλει το αυγό μετά και το τυρί, το έχει βγάλει από τη φωτιά. Έχω κατεβάσει από την εστία. Ωραία. Έχω ενσωματώσει πάρα πολύ καλά. και τα αφήνω να κρυώσουν. Πολύ κοιλιάκι. Εδώ τώρα έχω έτοιμη τη γέμιση, την οποία έχω κάνει πριν. Είναι αρκετά σφιχτή, μπράβο, δεν έχει υγρά. Ότι, και την τρως με το μπουρεκάκι είναι κρατσανιστή, είναι ωραία, ωραία μαλακιά, αλλά όχι με υγρά ζουμερή. Και αυτό για να μην μουλιάσει το φύλλο κρούστας. Σωστά. Πάμε να δούμε πώς θα τη λύγουμε. Να δούμε πώς θα τη λύγουμε. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλο φύλλο. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα το φύλλο κρούστας. I agree. Γιατί τα κάνει πιο τραγανά. Τέλεια. Έχω πάρει το φύλλο κρούστας και το έχω κόψει έτσι. Έχω πάρει ένα μεγάλο φύλλο και το έχω κόψει στα τρία. Ωραία. Εδώ. Και ξεκινάμε. Παίρνω ένα φύλλο. Παίρνω μια κουταλιά γέμιση. Βάζουμε λίγο στην άκρη. Ναι. Το γκυλάτο τη λύγουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε και τριγωνάκια αν θέλουμε. Αλλά τα μπουρεκάκια είναι καλύτερα να είναι στα κιλά. Μπορούμε και. Αλλιώς τα ονομάζουμε κυματοπιτάκια. Εδώ. Καλό, Δείχνεις. Θέλω να εστιάζεις στα χέρια μου. Μπράβο, πουλάκι μου. Α, έχεις και άποψη πως θα εστιάσει ο Νίκος. Λοιπόν, να σου πω τι κάνεις εδώ... πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε με ένα πινελάκι με το νερό. Ωραία. Περνάμε τις άκρες και ταυτόχρονα ρολάρουμε για να κολλήσει το φύλλο. Κατανοητό. Πάντα με νεράκι, μην έχεις βάλει λάδι για να μην βαρύ. Νερό. Ωραία. Εδώ, έτοιμο. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Και όταν το βάλουμε πάνω στο ταψάκι μας, το αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο. Θέλω να μου πεις τους δύο τρόπους ψήματος. Ο ένας είναι στο τηγάνι, πόση ώρα το βάζουμε και πώς, και ο άλλος είναι στο φούρνο. Εδώ τώρα, όταν γεμίσουμε το ταψάκι μας, ναι, βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Στον αέρα. Ωραία. Μπορούμε λίγο να παίξουμε. Λίγο να ανεβάσουμε το ταψάκι πιο πάνω για να πάρει ωραίο χρώμα το φύλλο κρούστας και να το ξανακατεβάσουμε. Και στο τηγάνι. Και στο τηγάνι θα πάρουμε μια μεγάλη κατσαρόλα ή φριτέζα. Θα τη γεμίσουμε με ηλιέλαιο ή σπορέλαιο. Ναι. Θα αφήσουμε το λάδι μας να φτάσει στους 160 βαθμούς Κελσίου. Αν έχουμε ένα θερμόμετρο στο σπίτι, μετράμε το λάδι μας. Έτσι, είναι η ιδανική θερμοκρασία. Και βάζουμε μέσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα μπουρεκάκια και τα τηγανίζουμε. Πόση ώρα τα αφήνουμε στο τηγάνι? Όσο να πάρουν ωραίο χρώμα. Φαίνεται αυτό εκεί. Το βλέπεις με το μάτι. Θέλει περίπου 5 με 7 λεπτά. Είσαι φανταστική. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αύριο πάστα φρέσκια διαχειρώσεις Κατερίνας. Μείνετε συντονισμένοι αύριο. Ναι. Καλά, κάθε μέρα σε βλέπουν γιατί είσαι και εξαιρετική και μπράβο σου. Απλά αύριο επειδή είναι αδυναμία μου, γι' αυτό το λέω. Εγώ να δεις, θα φάω μια γαβάθα. Φτιάξε πολλά αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε με τα δικά σας διλήμματα. Το μεσημέρι δεν θα έρθω, γιατί έχω ένα meeting στη δουλειά. Κι εγώ έχω καιρό να πάω γυμναστήριο και λέω να πάω γυμναστήριο, οπότε κι εγώ θα αργήσω, τα λέμε το βράδυ. Τι θα γίνει, έχω να σε δω καιρό και να κάτσουμε έτσι μαζί πολλή ώρα. Να λοιπόν, που σήμερα θα μείνουμε όλη τη μέρα μαζί. Σήμερα θα είμαι όλη δικιά σου μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ? Ναι. Δεν αντέχω άλλο. Κάνετε τη ζωή σας και δεν μου δίνετε καμία σημασία. Δεν θέλω να συζητήσω. Φανή, όχι. Με κοροϊδεύετε και μου φαίνεται ότι νομίζετε ότι είμαι μωρό. Καλύτερα σχωρίσετε. Φανή! Ποια ήταν η αιτία που έφυγε το παιδί? Εχθές είχαμε μια προστριβή εκεί πέρα. Είπε η Φανή ότι την παραμελούμε, ότι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Πού είσαι, αγάπη μου? Και ο πατέρας σου και η μάνα σου ανησυχούνε. Δεν θέλει να ξαναγυρίσει. Δεν θέλει να σε ξαναδεί. Ξέρει ότι έχεις διπλή ζωή και δεν το αντέχει αυτό το παιδί. Βρίσκομαι σε δίλημμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 12 παρα 10 έρχονται τα δικά σας διλήμματα. Στη γιορτή, στα γενέθλια, πρωτομαγιά με το καλό, να έχουν ανοίξει όλα. Δεν τάθει να πει ένα τραγούδι, με ένα μήνυμα την έβγαλε. Στη γιορτή δεν αισθανόταν έτοιμος. Χρόνια πολλά, Κατερινάκη μου. Άσε μας, ρε Οικονομόπουλε. Έλα εδώ πες ένα τραγούδι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κυρία Μάρα μου, τι κάνετε? Καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε? Καλό μήνα. Τι ωραία, φτιάξτε και τα κομμάτια. Έβαλα και αυτό. Βεβαίως. Να θυμηθώ να σας πω: έχω μία ανακοίνωση. Όποιος θέλει να δει τις μάγισσες της Μύρνης, το νούμερο 1, το θεατρικό, την παράσταση που παίχτηκε στο Παλάς με την Καβογιάννη, τώρα θα το ανεβάσουμε online. Μπράβο, είναι ένα καινούριο σύστημα, το online streaming. και θα τα ανεβάσουμε για 5 μέρες, 9 με 13 Δεκεμβρίου, μέσω του viva.gr. Δηλαδή, όποιος θέλει, αγοράζει το εισιτήριό του από το viva.gr και βλέπει την παράσταση. Και δεν βάζεις μάσκα, είσαι στο σπίτι σου, βλέπεις από το ίντερνετ, έχεις και τα φιστίκια σου εκεί. Πολύ και μασουλάς. Κυρία Μάρα, μπράβο. Θα σας πω κάτι, εγώ που το έχω παρακολουθήσει από κοντά, μιλάμε για μια εξαιρετική παράσταση και παραγωγή. Θα μπω όμως να το δω. Το έχουν δει πάνω από 150.000 θεατές. Μεγάλη επιτυχία. Ρεκόρ. Καλά, ούτως ή άλλως και το βιβλίο της κυρίας Μάρας νομίζω είναι bestseller στην Ελλάδα. Ρεκόρ πωλήσεων. Και διαχρονικό βιβλίο. Και περιμένουμε και το επόμενο. Εγώ θα μπω να πάρω το εισιτήριό μου να την παρακολουθήσω πάλι. Και εμείς. 9 με 12 Δεκεμβρίου και να πούμε και ένα μπράβο στις θεατρικές σκηνές. 9 με 13, με συγχωρείτε. Διότι πέρα από τις μάγισσες της Μύρνης, αυτό το Σαββατοκύριακο ανεβάζουν με το ίδιο σύστημα και το Τρίτο Στεφάνι. Που είδαμε πολύ λίγες παραστάσεις. Εξαιρετικό έργο. Λοιπόν, πολύ ωραίο, κυρία Μάρα μου. Καλά κάνετε και το είπατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο δίλημμα της Χρυσάνθης. Λοιπόν, η Χρυσάνθη είναι παντρεμένη και έχει εραστεί και αυτή, αλλά και ο σύζυγός της έχει ερωμένη και το ξέρουν. Ο γάμος είναι νεκρός. Τι γίνεται όμως και ανατραπεί την κατάσταση. Πάμε να δούμε. Κατερίνα μου, είμαι η Χρυσάνθη και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημμα. Είμαι παντρεμένη και έχω μια κόρη. Εδώ και κάποιους μήνες δεν τα πάω καλά με τον άντρα μου και διατηρώ μια εξωσυζυγική σχέση. Από ό,τι έχω καταλάβει και ο σύζυγός μου κάνει και εκείνος το ίδιο. Έχουμε βολευτεί και οι δύο και κάνουμε τη ζωή μας. Η κόρη μου αρκετές φορές έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της για την κατάσταση, αλλά κανείς από τους δυο μας δεν την έπαιρνε στα σοβαρά. Μέχρι που μετά από έναν μεγάλο καυγά που είχαμε έφυγε από το σπίτι. Δεν μπορούσαμε να τη βρούμε πουθενά. Μετά από 3 μέρες η μητέρα μου μου είπε ότι η κόρη μου επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως δεν θέλει να έχει σχέση με μας και ότι μένει σε μια φίλη της. Βρίσκομαι σε δίλημμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να χωρίσω με τον άντρα μου και να προσπαθήσω να κάνω την κόρη μου να με συγχωρέσει ή να μην χωρίσω και να την αφήσω να κάνει τη ζωή της και εγώ τη δική μου. Τι έγινε, Χρυσάνθη μου? Ετοιμάζομαι. Και εγώ και πρέπει να φύγω για τη δουλειά. Έχω αργήσει ήδη. Εντάξει. Να σου πω, το μεσημέρι δεν θα έρθω. Γιατί έχω ένα meeting στη δουλειά και θα καθυστερήσω λίγο, έτσι. Εντάξει, και εγώ έχω καιρό να πάω γυμναστήριο και λέω να πάω γυμναστήριο, οπότε και εγώ θα αργήσω. Τα λέμε το βράδυ. Να σου πω. Ναι. Η Φανή έχει φαγητό στο σπίτι? Έχει. Θα πω και στη μάνα μου να έρθει να της κάνει παρέα να τα πούμε. Εντάξει, μια χαρά. Τέλος πάντων. Κάνε ό,τι νομίζεις. Okay. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια χαρά. Τσάω. Λοιπόν, εντάξει, έτοιμα όλα. Μαμά, καλημέρα. Ακόμη δεν έφυγες για τη δουλειά? Φεύγω, αγάπη μου, φεύγω. Ξέρεις τι, ήθελα να σου πω ότι πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν τίποτα τα ντουλάπια, είναι άδεια. Τέλος πάντων, κοίτα, θα σε αφήσω λεφτά να πας εσύ, γιατί εγώ θα αργήσω σήμερα. Έχω να πάω από το γυμναστήριο. Θέλεις να πάμε μετά το απόγευμα? Γιατί πόση ώρα θα κάνεις το γυμναστήριο? Δεν ξέρω, τώρα μη με πιέζεις. Θα σε αφήσω λεφτά να πεταχτείς να πάρεις εσύ. Καλά, ο μπαμπάς τι ώρα θα γυρίσει? Δεν ξέρω, μου είπε θα αργήσει και εκείνος έχει ένα meeting. Ρε μαμά, όλη μέρα μόνη μου θα είμαι πάλι. Καλά τώρα, μην κάνεις έτσι. Θα πάρω εγώ από το δρόμο τη γιαγιά σου να έρθει να σου κάνει παρέα. Τι να την κάνω τη γιαγιά, μαζί σας θέλω να είμαι. Εντάξει, καλά, θα τα πούμε το βράδυ που θα γυρίσω. Μην κάνεις έτσι. Καλά, άντε, γεια. Μωράκι μου, μου λείψες. Και εμένα, μωρό μου, έχεις λείψει. Ναι, και τι θα γίνει, έχω να σε δω καιρό και να κάτσουμε έτσι μαζί πολλή ώρα. Να λοιπόν, που σήμερα θα μείνουμε όλη τη μέρα μαζί. Αλήθεια το λες? Ναι. Έλα, μου κάνεις πλάκα. Όχι, αλήθεια στο λέω. Είπα στη γυναίκα μου ότι έχω λίγο παραπάνω δουλειά στο γραφείο. Ναι. Και σήμερα θα είμαι μόνο για σένα. Πολύ ωραίο. Να σου πω. Έλα. Δεν πίστευα να πάρει πάλι 100 τηλέφωνα να μας ζαλίσει εδώ πέρα. Όχι, μην ανησυχείς. Μου είπε ότι μετά τη δουλειά θα πάει στο γυμναστήριο. Και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα δεν θα μας διακόψει. Άρα είμαι για πάρτι σου, κοριτσάρα μου. Άρα θα μας διακόψει κανείς? Κανένας, κοριτσάρα μου. Μου έλειψες, Σάβα μου, έλειψες πάρα πολύ. Και εσύ μου έλειψες πάρα πολύ. Σου έχω έκπληξη. Για πες. Σήμερα θα είμαι όλη δικιά σου μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ? Ναι, ο άντρας μου έχει meeting και του είπα ότι έχω να πάω στο γυμναστήριο, οπότε... Πόπο, τη σκάρωσε. Μπράβο σου. Ναι. Τέλεια. Να σου πω, Επόμενο Σαββατοκύριακο, τι κάνεις? Έχεις χρόνο να φύγουμε εκτός πόλης, να πάμε κάπου μαζί? Το συζητάς, εννοείται! Θέλεις, θέλω πάρα πολύ. Δεν θα έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου? Τίποτα. Τι πρόβλημα να έχω, θα του πω ότι θα πάω κάπου με τη δουλειά, μη σε νοιάζει. Τέλεια, έλα εδώ. Έλα και να μου κάθεις. Τι έχεις, κοριτσάκι μου, γιατί είναι έτσι τα μουτράκια σου? Τι να έχω, δεν έχω όρεξη. Σε πειράζει που ήρθα, η μαμά σου μου είπε να έρθω. Να βρε γιαγιά, δεν έχω πρόβλημα μαζί σου, ίσα-ίσα μου κάνεις και παρέα. Αλλά οι γονείς μου δεν μου δίνουν καμία σημασία, διαφορούν τελείως για εμένα. Δεν νομίζω, αγάπη μου, δουλεύουν πάρα πολύ. Και βέβαια ξέρεις για ποιον δουλεύουν, έτσι, για το παιδί τους. Γιαγιά, άστα αυτά, έχω μεγαλώσει πια. Βλέπω πολύ καλά τι γίνεται. Όλο φεύγουν και δεν μου δίνουν κανένα ενδιαφέρον. Δεν ασχολούνται καθόλου μαζί μου. Πόσο μάλλον δεν τα πάνε καθόλου καλά στις σχέσεις τους, έχω να σου πω. Δεν το βλέπεις? Αγάπη μου, δεν θέλει να μπερδευτώ στην προσωπική του ζωή. Εσύ με ενδιαφέρει να είσαι καλά. Η εγγονή μου να είναι χαρούμενη και να προοδεύει. Εγώ είμαι εδώ ό,τι θέλεις. Άστος αυτούς. Κουράζονται, γκρινιάζουν, θα τα βρούνε όμως. Τι να πω. Μακάρι να λυθεί το πρόβλημα. Πάντως πάλι καλά που έχω και σένα. Αγάπη μου. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Θα συμφωνεί και η κυρία Μάρα. Βλέπουμε ότι η κόρη είναι ενήλικη. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι όταν ένα παιδί ζει αυτήν την κατάσταση στο σπίτι, μόνο το ανήλικο επηρεάζεται ψυχολογικά. Ναι. Αυτό επηρεάζει τον οποιοδήποτε να βλέπει τους γονείς του να έχουν ο ένας άλλοι. Ζωάρα ο ναι. ένας, ζωάρα ο άλλος. Συμφωνείτε, κυρία Μάρα μου? Είναι ένας γάμος αυτός που είναι διαλυμένος εντελώς. Αλλού είναι η μάνα, αλλού ο πατέρας. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι εραστές απαιτούν να έχουν τον κάθε σύζυγο για πάρτι τους, ώστε να χωρίσουν. Σωστά. Παιδιά, είχα μία πελάτησα παλιά, η οποία είχε βρει ένα γκόμενο και έλεγε στον άντρα της, δεν ήθελε να χωρίσει, έλεγε στον άντρα της ότι έπρεπε να πάει σε μοναστήρι και έτρεχε από μονή σε μονή και καθόταν εκεί με τις καλόγριες, υποτίθεται. Τελικά ο εραστής πήγαινε σε μονή. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, παρακαλώ. Σωτήρη. Έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Τι έγινε? Να σου πω το Σαββατοκυριακό πρέπει να λείψω για τη δουλειά. Πάω από το Βόλο στο υποκατάστημα γιατί με χρειάζονται. Υπάρχει πρόβλημα? Για αυτό το Σαββατοκυριακό? Ναι, αυτό. Όχι ρε μάνα μου, τι πρόβλημα να υπάρχει, είναι δυνατόν, η δουλειά προηγείται. Εντάξει, εντάξει, ήθελα να σου το πω γιατί λέω μη μου πεις ότι υπάρχει κανένα πρακτικό πρόβλημα, ότι έχεις άλλα σχέδια. Όχι, όχι, όχι μάνα μου, όχι, όχι, αστεύεσαι, μην το συζητάς καθόλου. Ναι. Γι' αυτό είπες, Ναι. Να σου πω, ευκαιρία θα είναι, μια και θα λείπεις κι εσύ. Έχω λίγο δουλίτσα στο γραφείο και σκεφτόμουν μήπως ξεκλέψω λίγο χρόνο και πάω κι εγώ και δουλέψω λίγο παραπάνω. Εντάξει. Δεν μου λες, το παιδί το ξέρει? Όχι, ήθελα να το πω πρώτα σε σένα και θα της το πω. Ωραία. Απλώς αισθάνομαι λίγο άσχημα γιατί θα μείνει πολλές ώρες μόνη της. Όχι καλέ, μην το σκέφτεσαι. Θα πω και στη μάνα μου να έρθει, θα της φτιάξει και ένα φαγάκι, θα κάτσουν να κάνουν παρέα, θα βγει και με τις φίλες της, θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό. Μην τη σκέφτεσαι. Εντάξει, Χρυσάδη μου, μια χαρά τότε. Ωραία. Κάνει τη δουλειά σου άνετα. Το ζωνάκι μου. Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα. Τι? Αυτό το Σαββατοκύριακο θα το περάσουμε τα δυο μας. Γιούβι! Πώς το κατάφερες, αγάπη μου? Θα φύγει η γυναίκα μου. Έχει μια δουλειά. Θα πάει στο Βόλο. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι δύο μερούλες θα είναι μόνο για μας. Όλο το Σαββατοκύριακο μαζί. Ναι, σου υπόσχομαι ότι από αυτό εδώ το δωμάτιο δεν θα βγούμε ποτέ. Είσαι ο καλύτερος, μωρό μου. Ναι, όμως. Να, κι εγώ θέλω να Σαββατοκυριακό μαζί σου. Φυσικά, μωρό. Πότε? Άστο σε μένα. Θα το οργανώσω. Σύντομα. Και θα πάμε μια εκδρομούλα. Ναι, ναι, μην ασχολείσαι καθόλου. Χαίρομαι πάρα πολύ, μωρό μου. Είσαι μοναδικός, αλήθεια. Κι εσύ, κι εσύ μου. Έλα, αγάπη μου, το καφεδάκι σου. Σου φτιάξα και ένα κέικ εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Τώρα που σε βλέπω έτσι διάθετη, θέλω να σου ζητήσω κάτι. Τι θέλεις? Θέλεις το Σαββατοκύριακο να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, εγώ, εσύ και ο μπαμπάς? Αχ, δεν μπορώ το Σαββατοκύριακο. Μου έχουν αναθέσει από τη δουλειά να πάω στο υποκατάστημα του Βόλου και δέχθηκα. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στη θέση σου. Τώρα δεν γίνεται να το πάρω πίσω, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να πάω εγώ. Πάλι μόνη με τον μπαμπά θα είμαι. Να σου πω τώρα την αλήθεια, και ο μπαμπάς έχει πολλή δουλειά. Μου είπε ότι θα την κάνει το Σαββατοκύριακο να ξεμπερδεύει. Αλλά μη σε νοιάζει. Έχω πει εγώ στη γιαγιά να έρθει, θα μαγειρέψει, θα σε κανακέψει, θα περάσετε μια χαρά τα δυο σας. Μαμά, ξέρεις τι βλέπω? Ότι δεν ασχολείστε καθόλου μαζί μου. Με έχετε εκνευρίσει, δεν αντέχω άλλο. Κάνετε τη ζωή σας και δεν μου δίνετε καμία σημασία. Δεν θέλω να σου στήσω άλλο. Φανή, όχι! Αγάπη μου γλυκιά, τι έχεις, γιατί δεν μιλάς? Την έχω, βρε γιαγιά. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Οι γονείς μου δεν ασχολούνται καθόλου μαζί μου. Με έχουν παραπεταμένη. Δεν μου δίνουν καμία σημασία. Έτσι νομίζεις, αγάπη μου, γιατί είσαι πολύ ευαίσθητη. Σ' αγαπάνε και σε προσέχουνε. Καλά, αυτό που σου λέω εγώ. Η μαμά έχει πάει και καλά επαγγελματικό ταξίδι. Ο μπαμπάς τρέχει στη δουλειά του Σαββατοκύριακο. Τι νομίζουν, ότι είμαι κανένα μωρό? Έχουν δουλειές πραγματικά, αγάπη μου. Κοίταξε, όταν θα γυρίσει η Μανούλα από το επαγγελματικό ταξίδι την άλλη εβδομάδα, θα της μιλήσω. Καλά, δεν είναι έτσι όπως θα λες. Και το ξέρω πολύ καλά και δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας γιατί τους υπερασπίζεσαι. Αγάπη μου, δεν έχουμε στοιχεία και αποδείξεις για αυτά που υποθέτεις ότι συμβαίνουν. Άσε, θα μιλήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Τι να σου πω. Ας μην τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν πάει πουθενά. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ είστε? Ναι, κορίτσι μου. Θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε? Θέλω να σας πω κάτι. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πού θα πάει. Ποια κατάσταση, παιδί μου? Τι εννοείς, παιδί μου? Τι εννοώ? Δεν μου δίνετε κανένα ενδιαφέρον. Δεν μου δίνετε καμία σημασία. Λείπετε όλο από το σπίτι. Δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις δίκιο. Είσαι υπερβολική. Συμβαίνει να έχουμε λίγη παραπάνω δουλειά κι εγώ και ο μπαμπά σου. Γιατί τα μεγαλοποιείς έτσι τα πράγματα? Δεν είναι έτσι και το ξέρετε πολύ καλά. Εσύ λείπεις όλο ταξίδια και όλο έχεις δουλειές και γυμναστήρια. Και ο μπαμπάς εδώ πέρα λείπει στις δουλειές του και εγώ τι είμαι σε αυτό το σπίτι? Βρε αγάπη μου, η μαμά για δουλειά πήγε. Με κοροϊδεύετε και μου φαίνεται ότι νομίζετε ότι είμαι μωρό. Δεν είμαι όμως μωρό, έχω μεγαλώσει και βλέπω τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου. Σε παρακαλώ, Φανή, χαμήλωσε λίγο τον τόνο σου. Εγώ σε παρακαλώ και ακούστε να δείτε, άμα δεν μπορείτε να είστε μαζί, καλύτερα σχωρίσετε. Φανή, σε παρακαλώ, αρκετά. Το πότε θα χωρίσουμε εγώ με τη μαμά σου να το αποφασίσουμε εμείς. Κι όχι εσύ. Άντε μπράβο. Πολύ αέρα νομίζω ότι πήρες. Εγώ πήρα αέρα. Εσείς έχετε πάρει αέρα που λείπετε όλο το σπίτι. Αυτό που ακούσατε. Τους έβαλε στη θέση τους. Ξέσπασμα ενός παιδιού που βλέπει τι γίνεται. Τώρα που είπε Βόλο, βλέπω τη Γεωργία που γύρισε από το Βόλο. Τι κάνει καλά η μαμά σου? Είναι προσωπικό. Α, δεν ξέρω αν ήθελα να... Το παλεύουμε. Δεν είχε πάει γι' αυτό. Είμαστε σε κατάσταση, η μάρα μου, που το παλεύουμε. Σε ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον. Αλλά τώρα που μιλάμε για Βόλο, ήξερα μια τέτοια περίπτωση φιλικού μου ζευγαριού, που και οι δύο ήταν σε αυτή την κατάσταση με δύο παιδιά. Νεραστοί και ερωμένοι. Το κρατήσαν το σπίτι τους όμως. Α, συγχαρητήρια. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό ήταν το παράλογο της υπόθεσης. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, παιδιά, είναι πως αυτό το κορίτσι, που συνήθως αυτή την ηλικία ούτε τους θέλουν τους γονείς. Δώσε μου κανένα 20 ευρώ. Σωστό. Και τρέχουν με κόμους, με παρέες, δεν τους αντέχουν. Δεν είναι μόνο το 20 ευρώ οι γονείς, είναι και άλλα πράγματα. Είδε την αδιαφορία της μάνας και του πατέρα τώρα το παιδί. Κατάλαβες τώρα τι έχει γίνει. Το δίλημμα είναι να χωρίσει και να κάνει την κόρη της, να τη συγχωρέσει ή όχι και να κάνει τη ζωή της. Αυτό είναι το δίλημμα και ψηφίζετε μέσα από το tvopen.gr. Είναι μάχη, Μανώλη, Όλγα, ψηφίστε. Δεν σας έχω βρει τόση ώρα. Ντέρμπι. Τώρα ψηφίστε, στο τρίτο μέρος. Πάμε. Σας προβλέπω. Φανή! 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 Κλειστό. Αχ, τώρα. Σωτήρη, έλα εδώ. Τι έγινε, Χρυσάδη, τώρα γύρισες? Δεν έχω πολύ ώρα να σου πω. Έχεις μιλήσει με το παιδί καθόλου? Όχι, γιατί? Τι έγινε? Δεν είναι εδώ και έχει το τηλέφωνο κλειστό. Σιγά ρε, Χρυσάδη. Τι έγινε, θα έχει πάει σε καμιά φίλη της. Δεν ξέρω, σε φίλη της τώρα και να έχει το τηλέφωνο κλειστό, μου κάνει εντύπωση γιατί είχαμε και αυτό το τζακωμό εχθές. Το έχει κλειστό. Ναι. Μήπως το κάνει από αντίδραση, μετά τη χθεσινή κουβέντα που είχαμε. Δεν ξέρω, λες. Να σου πω. Ναι. Τη μαμά σου την πήρες τηλέφωνο. Όχι, έχεις δίκιο. Κάτσε να την πάρω ένα τηλέφωνο. Ανησυχώ τώρα που το λες. Έμαθες τίποτα? Τι έγινε, Σωτήρη? Τίποτα. Πήρα και τη Μαρία. Τη ρώτησα, μου λέει δεν έχει περάσει καθόλου από εκεί. Τι θα κάνω. Δεν ξέρω, ανησυχώ. Τώρα το θυμηθήκατε να ανησυχήσετε. Πείτε μου τι έγινε. Ποια ήταν η αιτία που έφυγε το παιδί? Τώρα, εχθές είχαμε μια προστριβή εκεί πέρα. Είπε η Φανή ότι την παραμελούμε, ότι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και αυτό. Ότι... Ψέματα είναι. Ψέματα είναι ότι παραμελείται το παιδί. Η μία δίθεν ταξίδι επαγγελματικό και άλλος έχει δουλειά στα γραφεία. Είναι δυνατόν? Σε παρακαλώ. Δεν ήρθες εδώ να μας κάνεις κατήχηση, να μας βοηθήσεις, μπορείς? Ακού να σου πω, Σωτήρη, μη μου κάνεις εμένα τον καμπόσο. Το παιδί δεν είναι χαζό, ούτε εγώ ηλίθια. Μην κοιτάς που τα καταπίνω. Και εμένα μου είπε για τα προβλήματα. Μου είπε ότι τα έχει καταλάβει. Όλοι τα έχουμε καταλάβει. Το τι θα κάνετε εσείς δεν με αφορά. Το παιδί με ενδιαφέρει να μην πάθει τίποτα. Τώρα θυμηθήκατε να πονέσετε. Όταν την αφήνω το ένας να γυρίζει από εδώ και άλλος από εκεί, καρφίδα σας και εγώτανε. Πώς τα καλό περάστε, σας ενδιέφερε μόνο. Βρε μαμά, έλα να σου πω. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχεις μιλήσει μαζί της? Είσαι σίγουρη? Δεν υπήρχε περίπτωση να σου πω ψέματα. Ακόμα και αν έχω παράπονα από εσάς για τη συμπεριφορά σας απέναντι στο παιδί. Δεν την έχω βρει. Λαχταράει η καρδιά μου, δεν μπορώ άλλο. Ρε, τι πάθαμε. Το παιδί να μην πάθει τίποτα και μετά θα λογαριαστούμε εμείς. Και με τους δυο σας. Χριστούλη μου, φανέρωσε. Πού είναι, Θεούλη μου? Ας μου κάνει ένα τηλεφώνημα, τόσες φορές την έχω πάρει. Δεν γίνεται. Να κάνω. Νόπα! Φανή! Έλα, κοριτσάκι μου! Πού είσαι, αγάπη μου? Στη φίλη σου? Είσαι καλά, μωρό μου? Έχουμε τρελαθεί και ο πατέρας σου και η μάνα σου ανησυχούνε. Έγα, καλά. Δεν θες να τους δεις? Το σέβομαι. Όχι, όχι, όχι. Μη μου στεναχωριέσαι, αγάπη μου. Μη φωνάζεις, όχι. Εντάξει. Είσαι καλά? Θέλεις να έρθεις να μείνεις σε μένα? Εντάξει, θα το σεβαστώ. Ό,τι θες, Φανούλα μου, ό,τι θες να προσέχεις. Μόνο σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε εγκετεύω. Κάνε μου κάθε μέρα ένα τηλεφώνημα, αγάπη μου. Να ακούω τη φωνούλα σου, να ξέρω ότι είσαι καλά. Ναι, ό,τι θέλεις, η γιαγιά εδώ είναι. Ναι, αγάπη μου, ναι. Σ' αγαπώ, κοριτσάκι μου. Φιλιά πολλά, ναι. Γεια. Έλα, μάνα. Έχεις κανένα νέο? Μπα, έχεις αγωνία τώρα? Μεγάλη, τι συμβαίνει? Τέλος πάντων, επειδή νιώθω ότι πονάς, θα σου πω. Μίλησα με τη Φανή και μένει σε μία φίλη της. Μην ησυχάζεις και πολύ. Δεν θέλει να ξαναγυρίσει, δεν θέλει να σε ξαναδεί. Ξέρει ότι έχεις διπλή ζωή και δεν το αντέχει αυτό το παιδί. Ναι, μη δυσανασχετείς. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις με τον άντρα σου. Αυτό που με νοιάζει είναι να νιώσει το παιδί ασφάλεια και αγάπη. Κατάλαβες? Βρίσκομαι σε δίλημμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να χωρίσω τον άντρα μου και να προσπαθήσω να κερδίσω το παιδί μου πίσω ή να μην χωρίσω και να κάνει κάθε μια τη ζωή της. Εδώ το 55% ψηφίζει εννοείται να... Μου κάνει εντύπωση. Να χωρίσει και να είναι ξανά... Μου δηλαδή, κάνει εντύπωση. Τα ποσοστά μου κάνουν εντύπωση. Τώρα. Είναι πολύ κοντά. Εδώ υπάρχουν κάποιοι εδώ μέσα ψηφίζουν να κάνει τη ζωή της. Είναι και παντρεμένοι και με παιδιά. Αν τα έκανε η γυναίκα τους... Ναι, από την άλλη λέει και ο Θέμης συμφωνεί. Λέει από το να κρατήσει ένα ψεύτικο γάμο. Όχι, αλλά σε συνεννόηση με τον άντρα να το βάλουμε. Τι συνεννόηση να κρατήσει? Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Η Φανή θα βρει έναν ωραίο γκόμενο σε λίγο, θα σηκωθεί, θα φύγει, θα ρίξει μαύρη πέτρα, ούτε θα ενδιαφέρεται. Δίκιο έχει η κυρία μαμά με τον μπαμπά. Γεια σας. Ωραία, πάμε να δούμε τελικά αυτό ψήφισαν οι τηλεθεατές. Έχεις δίκιο, μάνα. Όλο αυτό είναι ένα λάθος. Θα χωρίσω το Σωτήρι, γιατί πράγματι έχω παραμελήσει το παιδί. Θα χωρίσω το Σωτήρι γιατί θέλω να την κερδίσω πίσω. Πιστεύω ότι θα την πείσω. Αν είσαι έτοιμη, πήγαινε βρέστη να της μιλήσεις. Η πιο ωραία εμφάνιση που έχει γίνει ποτέ στο Ευτυχείτε. Τώρα Χριστούγεννα. Ένα διάβασμα στην κυρία Πρίνου, παρακαλώ. Άλκης, τι όμορφη που είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταιριάζει με το σκηνικό τέλεια. Έχω ντυθεί χριστουγεννιάτικα για να δείξω σε όλους ότι τα Dr. Πριν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Είναι φανταστικό, είσαι κούκλα. Αυτού σου. Γιορτάζουμε και έχουμε στολίσει όλα τα ιατρεία μας με τον ίδιο τρόπο, με αληθινά γκί. Και μπορείτε να έρθετε να χαρείτε και να κάνετε και ιδιαίτερες θεραπείες πριν τις γιορτές. Λοιπόν, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το mini lift με τη τεχνολογία skin tag που είναι αυτό που σας έχω πει ότι στοχεύει η Άλκης της και τα Dr. Πρίνου. Ουσιαστικά, πώς να φαίνεστε πανέμορφες χωρίς make-up. Είναι το No Make-up Challenge. Το No Make-up Challenge αυτή τη φορά γίνεται πάνω μου. Θα δούμε λοιπόν τη διαδικασία, πώς μέσα στο Σύνταγμα είμαστε, όπου ξεκινάει η διαδικασία από τους συνεργάτες μου που ετοιμάζουν όλο το χώρο, αποστηρώνουν και έχουν φτιάξει τους χώρους σύμφωνα με τον COVID. Με θερμομέτρηση, με τα πάντα, βέβαια, με τεστ κορονοϊού, βεβαίως. Η ειδική αντισηψία που γίνεται και ξεκινάει η εφαρμογή με αυτή τη συσκευή όπου πηγαίνει και συγκολλά όλους τους ιστούς προς τα πάνω. Δηλαδή προς τον κρόταφο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να ενώσουμε όλο το δέρμα μας και να πάει να στερεωθεί πάνω στα κόκαλά μας. Αν το καταφέρουμε αυτό, έχουμε ένα πολύ πιο σφιχτό πρόσωπο. Δηλαδή, σαν να έχουμε κάνει ένα mini lift. Αυτή η τεχνολογία συγκολλά τους ιστούς εδώ στον κρόταφο πάνω. Τι ωραίο που είναι. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που μου είχε πει να πάω να κάνω, που είναι και για κάτω από τα μάτια. Ναι, γίνεται κάτω από τα μάτια. Τι ωραίο. Γίνεται για όλη την περίσσια του δέρματος. Γιατί εδώ θα δείτε αμέσως μετά την εφαρμογή πώς νιώθετε όλο το δέρμα σας με μεγαλύτερη τόνωση και σφριγιλότητα. Η τεχνολογία Skin Tag αναδομεί κάθε περίσσια του δέρματος. Από την περίσσια που έχουμε στη θλίψη, γύρω όλο το μεσοπρόσωπο και γύρω από τα μάτια. Καταφέρνει να γίνεται και στις οριζόντιες ρητίδες και συγκολλά το δέρμα πάνω στα κόκαλα. Κάνοντας κάτι τέτοιο, πηγαίνουμε ενάντια στη βαρυτική πτώση. Και γίνεται και στο λαιμό πολλές φορές. Γίνεται και στο λαιμό, ακριβώς. Ενώνουμε όλο το πλατίσμα, αυτό το μεγάλο μη, πάνω στην κάτω γνάθο και αρχίζει αυτό να στερεώνεται σαν να έχουμε κάνει και ένα lift λαιμού. Τέλειο. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τα τηλέφωνα. Γιατί έχουμε πραγματικά... λοιπόν τα τηλέφωνά μας το 210-80-10.000 που μπορείτε να καλέσετε μέχρι τις 1 η ώρα και να κατοχυρώσετε την προσφορά, να κάνετε μια ολοκληρωμένη θεραπεία skin tag χωρίς καμία επιβάρυνση. Κατοχυρώστε τώρα την προσφορά και όταν εσείς μπορείτε, ελάτε. Εμείς είμαστε εδώ κανονικά ανοιχτά. Και θέλω να σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες από το βίντεο που έχω από πριν και μετά που κάναν σκιντάκι. Να δείτε τι αποτελέσματα έχουμε τελείως φυσικά. Γιατί το skin tag καταφέρνει ούτε να φουσκώνει το πρόσωπο, να κάνει μια τεράστια σύσφυξη και να βλέπετε όλο το πρόσωπό σας πιο αναρθωμένο. Στο τέλος του βίντεο θα δείτε πώς αυτές οι γυναίκες έχουν αλλάξει το πρόσωπό τους με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Για μας τα Dr. Πρίνου, το να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Και τώρα, επειδή φοράμε όλη μάσκα, είμαστε στο σπίτι, η βαρυτική πτώση στέλνει όλο το πρόσωπο στα κάτω. Το skin tag έχετε να κάνει το ανάποδο τρίγωνο, δηλαδή να σηκώσει όλη την βαρυτική πτώση προς τα πάνω και να δείξουμε άριστα φυσικά αποτελέσματα. Μπορείτε λοιπόν να καλέσετε στο 210-80-10.000. Είναι ανέμακτο, δεν είναι τελείως ανέμακτο. Είναι μη ενέσιμο, μη πνευματικό, είναι μια εξαιρετική θεραπεία. Και να μας δώσει μια πολύ καλή προσφορά, γιατί είναι μια πολύ καλή περίοδος. Σας δίνω τη δυνατότητα να κατοχυρώσετε τώρα την προσφορά. Καλέστε στο 210-80-10.000 και η πρώτη συνεδρία θα γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο από τα Dr. Πρίνου, είναι ένα Christmas present για να μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να δείτε από την πρώτη συνεδρία πόσο αποτελεσματικό είναι το skin tag. Ένα mini lift, μη επεμβατικό, να δείτε το πρόσωπό σας να ανορθώνετε, να συσφίγγετε και να έχετε μια μεγάλη λάμψη αυτές τις γιορτές. Για μας αυτό είναι η ψυχολογία της κάθε γυναίκας, η αυτοεκτίμηση. Τέλειο, υπέροχο. Ότι, δεν πονάει καθόλου, για όλες τις ηλικίες, καταπληκτικό. Και για να τα αποτελέσματα, αυτά ήθελα να σου δείξω. Καλή, τι ωραία. Είδα πόσο ωραία σύσφυξη έχει κάνει. Καλέ, να δεν είναι καταπληκτικό το skin tag. Εξαιρετικό. Σε πρώτη φάση δείχνει μεγάλη λάμψη, σε δεύτερο επίπεδο όμως κάνει μεγάλη σύσφυξη. Κοίτα πώς γίνεται με μεγαλύτερες γωνίες. Πολύ ωραίο είναι. Έχω άλλα δύο προστατικά. Τώρα είναι τελείως καινούργιο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σηκώνει τα μαλλιά της για να δείξω ότι δεν έχει κάνει κάποια επέμβαση. Δεν έχει κάνει κάποια τομή και όμως έχει ένα τεράστιο τριγωνικό πια πρόσωπο με ανόρθωση προς τα πάνω. 2, 10, 80, 10.000 να προλάβετε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές και θα δούμε και τις προσφορές και τις τιμές των διαφημίσεων. Φυσικά αποτελέσματα. Εξαιρετικό. Και εδώ, κοίταξτε. Ναι, είναι εξαιρετικό. Πόσα χρόνια νεότερα, απίστευτο. Πάμε στα διαφημισούλες να βρείτε την προσφορά και να προλάβετε και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές να έχουμε. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Είπες πως με θες ψέματα, πως τα βράδια κλαις ψέματα. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε και είναι η Μπέτη, 28 ετών στη γραμμή μας. Μπέτη μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα, όλα τα καλά του Θεού εύχομαι. Καλά είσαι? Καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυναμώστε μου λίγο την Μπέτη, σε ακούμε. Σας βλέπω κάθε μέρα και πήρα την πρωτοβουλία να σας πάρω ένα τηλέφωνο να σας πω και εγώ το δικό μου πρόβλημα. Και θέλω να ακούσω ιδιαίτερα και τη γνώμη της κυρίας Μεϊμαρίδη. Θα μας κάνεις καλό ποδαρικό για το Δεκέμβρη. Ωραία. Το ελπίζω. Πρόσεχε τι θα πεις. Ζω με τη μητέρα μου που με μεγάλωσε σχεδόν μόνη της, γιατί χάσαμε τον πατέρα μου όταν ήμουν πολύ μικρή. Εδώ και 2 χρόνια έχει μια σχέση με έναν άντρα που είναι πολλά χρόνια μικρότερός της. Είναι 35 αυτός, 52 εκείνη. Εγώ ήμουν αρνητική από την αρχή της σχέσης αυτής. Αν και η μητέρα μου δεν δείχνει ότι είναι 52, είναι καλοστεκούμενη. Από την αρχή λοιπόν έλεγα ότι δεν είναι για αυτή τη σχέση. Πίστευα πως αυτός είναι με τη μητέρα μου για τα χρήματα. Είναι και μεγάλη διαφορά που έχουν μεταξύ τους, οπότε δεν βλέπα και με καλό μάτι. Τσακωνόμασταν συχνά με τη μητέρα μου για αυτόν τον λόγο και της είχα ζητήσει πολλές φορές να το χωρίσει. Η μητέρα μου μου έλεγε πως απλά τον αντιπαθώ και πως αν του δώσω μια ευκαιρία θα καταλάβω ότι κάνω λάθος. Εγώ όμως ήθελα να της δείξω, στη μητέρα μου εννοώ, ότι κάνει λάθος. Σκέφτηκα λοιπόν ένα κόλπο και αποφάσισα να του την πέσω για να τον τσεκάρω και μόλις αυτός ενδώσει να πάω να τα πω όλα στη μητέρα μου για να τον διώξει. Έτσι λοιπόν από το καλοκαίρι ξεκίνησα να τον πλησιάζω και να έρθει πολύ κοντά. Αυτός δεν ήταν από την αρχή. Δεν μας κυνηγάει κανένας, Μπέτη, δεν μας κυνηγάει κανείς. Λοιπόν, στο καλοκαίρι αποφασίζει να πας να την πέσεις και... Σιγά-σιγά, άρχισα σιγά-σιγά να το πλησιάζω. Αυτό στην αρχή ήταν αρνητικό σε όλο αυτό το θέμα. Ναι. Δεν μου μιλούσε πολύ, δεν ανοιγόταν. Αλλά με τον καιρό ενέδωσε. Ναι. Το πρόβλημα μου όμως είναι ότι εγώ τον ερωτεύτηκα. Και όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν μου γύρισε μπούμεραγκ. Έχει γίνει κάτι μεταξύ μας και του αρέσει και εκείνου πάρα πολύ. Αλλά μου είπε πως δεν θέλει. Έχει γίνει μεταξύ σας? Έχει γίνει κάτι. Έχει γίνει κάτι μεταξύ μας. Ερωτική σχέση ολοκληρωμένη? Ναι. Εντάξει. Ναι. Έχει κάτι. Αυτό δεν λέγεται κάτι. Για συνέχισε. Ολοκληρωμένο, σεξουαλικός. Ναι. Αυτός λοιπόν μου είπε ότι του αρέσω, αλλά ότι δεν πρόκειται να χωρίσει τη μητέρα μου γιατί δεν θέλει να την πληγώσει. Εγώ όμως είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του και τον θέλω πάρα πολύ. Και αφού δεν χωρίζει αυτό στη μητέρα μου, σκέφτηκα να τον χωρίσει εκείνη. Θέλω λοιπόν να προσπαθήσω να την πείσω ότι τσιλιμπουρδίζει με άλλες. Και έτσι θα αναγκαστεί να τον χωρίσει, φαντάζομαι. Δεν θα το συγχωρέσει. Θα της πεις ότι πήγε μαζί σου? Με άλλες. Όχι. Εκείνος όταν ξεκινήσαμε να ερχόμαστε κοντά το καλοκαίρι, άρχισε να μου λέει ότι στην αρχή της σχέσης με τη μητέρα μου είχαν κάποια προβλήματα. Γιατί αυτός είχε μία σχέση με μία άλλη γυναίκα, όπου ήθελε να τη χωρίσει, αλλά είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Εγώ μπήκα στο Facebook του, έψαξα το προφίλ του και βρήκα την πρώην του. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν την πληροφορία την κράτησα, γιατί πιστεύω ότι θα μου φανεί χρήσιμη με τον καιρό. Επιθεωρητής αείμνης. Αφήστε να ολοκληρώσει λίγο, κυρία Μάρα μου, γιατί εγώ δεν έχω πολύ καταλάβει. Ολοκλήρωσε λίγο, Μπέτη. Θέλω λοιπόν να κάνω την πρώην του, να τον ξαναπλησιάσει. Ναι. Να αρχίσουν να μιλάνε, αλλά δεν θέλω να φανώ εγώ. Να καταλάβει η μητέρα μου ή ο ίδιος και δημόσιο ότι εγώ το έχω κάνει όλο αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, νομίζω ότι αυτό με την πρώην είναι η καλύτερη λύση, αλλά θέλει πολύ καλή οργάνωση, την οποία ακόμα δεν έχω σκεφτεί. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας να μου πείτε αν συμφωνείτε μαζί μου. Στο κάτω-κάτω αυτή η σχέση με τη μητέρα μου δεν μπορεί να πάει κάπου. Έχουν πολλά χρόνια διαφορά, ενώ μαζί μου θα έχει και κάποιο μέλλον. Βέβαια, με σένα κουμπώνει γάντι. Ενώ με τη μητέρα δεν κουμπώνει. Κυρία Μάρα μου. Ουσιαστικά εσύ σκέφτεσαι τώρα πώς θα επηρεάσει τη μητέρα σου με το στήθο φώτης για να χωρίσουν για να τον έχεις εσύ. Αυτό. Αυτή την πρώην φιλενάδα τη βρήκες, την εντόπισες. Το φέρει. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, είναι και αυτή η μεγαλύτερη γυναίκα από αυτόν. Σωστό, ωραία. Αυτή είναι κοντά στην ηλικία του. 35. Γύρω στα 35, ναι. Μάλιστα. Και σου είπε αυτός για ποιο λόγο χώρισαν αυτοί οι δυο? Είχε φτάσει αυτή η σχέση και όταν γνώρισε τη μητέρα μου ξεκίνησε εκείνη τη σχέση παράλληλα με την παλιά σχέση μέχρι να τη χωρίσει την πρώτη. Πολλές φορές έτσι κάνουν, όπως οι μαϊμούδες στα κλαδιά. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, κυρία Μπέρτη, πως το μότο σου είναι ότι κανένας δεν θα μου πάρει τη μαμά. Την απαιτείς, τη διεκδικείς, από μικρό κοριτσάκι έχεις μάθει να ζεις μαζί της. Ο πατέρας συγχωρέθηκε, μείνατε οι δυο σας και τώρα εμφανίζεται ένας νεαρός ο οποίος θέλει να στην πάρει. Κυρία Μάρα μου, μισό λεπτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη, κυρία Μάρα μου, που σας διακόπτω. Αλλά εγώ ξέρω πολλά κορίτσια που συμβαίνει αυτό στη ζωή τους. Η μητέρα τους να προχωράει τη ζωή τους και τα κορίτσια να φέρουν τη μαμά για τον εαυτό τους. Δεν πάει να τα φτιάχνουν όμως με το στίχο της μαμάς. Και να τα φτιάξει τώρα με τον εραστή της μάνας και ο εραστής να πηγαίνει με την κόρη. Κατά λάθος το έκανες, μωρέ, το καταλάβαμε. Να ακούσουμε λίγο και τη Βάλια. Παιδί μου, τη τρώει λεφτά της μάνας σου αυτός. Ναι. Αυτό που είπε. Τη τρώει. Έχεις αποδείξεις γι' αυτό. Ναι, φυσικά. Εσύ τη τρώει. Αν τρώει τη μάνα σου, θα τρώει και από σένα. Σωστά. Εγώ είμαι η κόρη της. Ναι, αυτό σου λέει η κυρία Μάρα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο και τη Βάλια που είναι λίγο μεγαλύτερη από σένα, 39 ετών. Βάλια, καλό μεσημέρι. Γεια σας, επίσης. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Καλό μήνα. Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω αυτή την κοπέλα, την Πέτη. Τη μαμά της δεν την αγαπάει? Πραγματικά, έχω αυτή την απορία. Δηλαδή, ακούω καθημερινά, βλέπω την εκπομπή. Με την αδερφή, με τη μητέρα, με τη φίλη, με την κουμπάρα. Αγάπη δεν υπάρχει, παιδιά, εκεί έξω. Δεν ξέρω εγώ πραγματικά αν κάποιο δικό μου άνθρωπο, η αδερφή μου, η σκολητή μου, η μαμά μου, δεν ξέρω τι, έχει ένα σύντροφο έτσι. Αυτομάτως, η κουνιάδα μου, ακόμα και η κουνιάδα μου, δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν είναι άντρες πια, είναι γυναίκες, είναι φίλοι, είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το. Δεν ξέρω, πραγματικά απορώ. Δεν την αγαπάς τη μάνα σου. Δεν σε νοιάζει αν θα στεναχωρηθεί. Η απάντηση που θα πάρεις είναι ότι την αγαπάω πολύ τη μαμά μου. Αυτό θα πει. Δεν είναι αυτό. Αποκλείεται να την αγαπάς και να σκέφτεσαι τέτοιους τρόπους να την κάνεις δυστυχισμένη. Πες το, Βάλια. Ακριβώς. Μα και να μην χωρίσει με αυτόν τον. Μόνο και μόνο που ξάπλωσες μαζί του. Πώς ξάπλωσες μαζί του? Άνετα. Πώς το κάνεις αυτό? Γκρούμητα. Πώς θέλεις να ξαπλώσει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπέτη, θες να απαντήσεις στη Βάλια? Μπέτη, θες να απαντήσεις στη Βάλια? Λέω ότι τη μητέρα μου την αγαπάω. Έτσι κι αλλιώς από αυτόν κάποια στιγμή θα πληγωθεί. Εγώ δεν ξεκίνησα για να τον ερωτευτώ, αλλά δεν βάζεις όρια σε αυτό. Δεν ξέρω πώς μπαίνουν αυτά τα όρια και δεν ξέρω πώς τα ερωτεύτηκα. Ναι, αυτό το λάθος μάλλον έκανε η μητέρα σου. Δεν σου έμαθε πώς μπαίνουν αυτά τα όρια. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην φταίει και η ίδια. Μπορεί η παρέα σου, μπορεί ο ίδιος ο χαρακτήρας σου. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Απλά κοίτασε η ζωή σου. Άλλα προβλήματα δεν έχεις. Βρωμάει ο τόπος από άντρες. Αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και την κυρία Ιωάννα, 46 ετών είναι. Κυρία Ιωάννα μου. 42. Κυρία Ιωάννα μου, καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, με το καλό τα Χριστούγεννα. Σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω σε αυτή την κοπέλα την Πέτη. Σας ακούει. Έχω νευριάσει πάρα πολύ άσχημα μαζί σου. Καταρχήν μπήκε σαν το διάβολο να χωρίσεις τη μαμά σου για να κερδίσεις την αγάπη. Η αγάπη της μαμάς δεν κερδίζεται έτσι. Θες να έχεις την αγάπη της μαμάς, φύγε από αυτή τη σχέση. Με έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ άσχημα. Έλα, Μπέτη, τι ήθελες να πεις? Εσείς δεν έχετε κάνει λάθη στη ζωή σας? Έχω κάνει λάθη, πολλά. Αλλά τα λάθη μου είναι μετρημένα. με τη μαμά μου, με αδερφή μου, με ξαδέρφη μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και ούτε θα το δεχτώ. Κυρία Ιωάννα, λοιπόν, τι σύμβουλη της δίνετε τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση? Δίνω μια συμβουλή. Να φύγει από τη μέση. Γιατί αν αγαπάει όπως λέει τη μαμά της, έτσι θα τη χάσει και θα την κάνει εχθρό. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ πάλι, κυρία. Εάν αυτός πράγματι έχει αποδείξει η Μπέτη ότι τρώει λεφτά στη μαμά, θα πρέπει να μπει στη μέση, να μάθει η μαμά την αλήθεια, για να απομακρυνθεί αυτός ο 35άρης, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να θέλει τα λεφτά. Να φύγει από τη μαμά σίγουρα και να φύγει και η Μπέτη από τον ίδιο. Δηλαδή αυτό το στοιχείο πρέπει να φύγει μακριά. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις. Βλέπεις, αυτός της λέει πολύ ύπουλα ότι δεν θέλω να χωρίσω από τη μαμά σου, γιατί να μην την πληγώσω. Όχι να μην την πληγώσω, να μην χάσω το παραδάκι. Το χρήμα. Και αυτά όλα, αν έχει αποδείξεις, που μας είπε ότι έχει αποδείξεις ότι στρώει λεφτά. Υπάρχουν όμως πολλές φορές, παιδιά, βλέπετε κάτι κούκλους μικρούς και είναι με μεγαλύτερες γυναίκες, οι οποίες είναι τραγικές, απέσιες, υπέρβαρες, με ελιές, με τρίχες. Και λες, πώς είναι δυνατόν αυτός ο κούκλος να είναι με αυτή τη γυναίκα? Όχι. Παίζει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του φόβου, ότι αν εγώ πάω με μία ωραία γκόμενα, αυτή θα με κερατώσει. Ενώ διαλέγω, ας πούμε, το τέρας για να μην βιώσω αυτό το κέρατο. Δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Αυτός είναι ένας ζυγκολό, είναι ένας που την έπεσε σε μεγαλύτερη γυναίκα για το ε9. Τότε όλες οι όμορφες θα ήταν μόνες τους, κυρία Μάρα. Οι μόνες τους είναι, Γρηγόρη. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Στέλλα που κάτι θέλει να πει, είναι 55 ετών. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Σας ακούμε. Καλό μήνα να έχετε. Καλό μήνα και σε εσάς. Καταρχάς, με καλύψε η κυρία Μάρα Μεϊμαρίδη απόλυτα. Ήθελα να πω ότι μια γυναίκα 55 χρονών, γιατί έχουμε την ίδια ηλικία, δεν είναι γριά. Α, μπράβο. Είμαστε πολύ πιο νέες από τις νέες. Σωστό. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι ένας ζυγκολό, ο οποίος παίρνει τα λεφτά της μητέρας της, είναι βολεμένος, πουλάει έρωτα στην κόρη για να έχει και τη μικρή και τη μεγάλη. Αυτό και να μην τσινήσει η κόρη και χάσει το πορτοφόλι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό θέλω να ρωτήσω, δουλεύει? Σιγά μην δουλεύει. Τον κόσμο δουλεύει. Δουλειά είναι και αυτό. Δουλειά είναι και αυτή, κυρία Μεϊμαρίδη. Κόρες, πατεράδες, αν ζούσαν, θα τους δούλευε και αυτός. Ακριβώς. Και ότι θα βρει και το επόμενο θύμα. Μην ανησυχεί καθόλου αν φύγει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα. Κυρία Μάρα μου, μια συμβουλή. Θα πάρεις, Μπέτη, μια βαθιά ανάσα. Θα μαζέψεις πρώτα στοιχεία, γιατί όταν κατηγορούμε έναν άνθρωπο δεν το κάνουμε χωρίς στοιχεία. Αποδείξεις. Και θα πας στη μαμά, αποδείξεις. Θα πας στη μαμά και θα της πεις 1, 2, 3. Τέλεια. Και αν θέλεις να της πεις ότι την έπεσε και σε σένα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά πρέπει να απομακρυνθεί αυτός ο απατεώνας. Ευχαριστούμε, κυρία Μάρα μου. Νομίζω ότι σε κάλυψε πλήρως, κυρία Μπέτη μου. Κυρία Μάρα μου, τα λέμε αύριο. Μπέτη μου, καλά ξεμπερδέματα με τον ζυγκολό. Πάμε σε διαφημίσεις και ευχόμαστε με κάτι πολύ εντυπωσιακό και πολύ γευστικό σε λίγα λεπτά. Πολύ όμορφο, πολύ φρέσκο και απόλυτα γιορτινό. Και μαζί μας έχουμε τον κύριο Πολ Φαρατζιάν. Γεια σας. Καλησπέρα. Είναι κλινικός διατροφολόγος της Gourmet Cuisine και θα μας πει σήμερα πώς η Gourmet Cuisine μπορεί να μας βοηθήσει στη διατροφή μας, ιδιαίτερα τώρα που έρχονται γιορτές και όλοι ξεφεύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά. Στην Gourmet Cuisine έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια. Ωραία. Όπου προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να προγραμματίσει τα γεύματά του. Και εννοούμε με αυτό ότι μπορεί κάποιος να μπει στο gourmetcuisine.gr και να παραγγείλει μια σειρά, μια γκάμα από προϊόντα, έτσι ώστε να δομήσει την εβδομάδα ή το δεκαμεθήμερό του σε επίπεδο κυρίως γευμάτων. Ωραία. Εδώ λοιπόν σήμερα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχουμε το εορταστικό μας μενού. Τέλεια. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι γεύση, θέλουμε εξαιρετικής ποιότητας υλικά, και πάνω απ' όλα κάτι το οποίο να αναβαθμίζει την ποιότητα της διατροφής. Βλέπω εδώ ένα εξαιρετικό πιάτο, το οποίο μου πάνε τα παιδιά ότι είναι και γευστικότατο. Γαλοπούλα με γέμιση, δεν έχει αρκετές θερμίδες. Κοιτάξτε, Χριστούγεννα είναι. Ναι. Ξέρουμε ότι θα φάμε κάτι παραπάνω και κάτι διαφορετικό. Το μυστικό λοιπόν τι είναι, δεν είναι τόσο οι θερμίδες, είναι όσο τα υλικά τα οποία έχουμε βάλει μέσα, τους καρπούς και τα μυρωδικά τα οποία αναβαθμίζουν τελικά αυτό το οποίο τρώμε. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να εξηγήσουμε τη διαδικασία της Gourmet Cuisine, γιατί είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ πρωτότυπο. Πώς μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες μέσω και τι ακριβώς γίνεται. gourmetcuisine.gr ή 210-2201-888. Μπαίνετε μέσα και παραγγέλλετε τα προϊόντα που θέλετε, τα φαγητά που σας αρέσουν και μέσα σε 48 ώρες είναι στο χώρο σας. Είτε κάνετε διατροφή, είτε θέλετε κάτι πιο εορταστικό. Μπορείτε να παραγγείλετε φαγητά για 15 μέρες και μετά πολύ απλά τα βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων, παραδείγματος χάρη, ακριβώς, και τα ζεσταίνετε. Ακριβώς. Και είναι πεντανόστιμα. Ακριβώς. Και υπάρχουν και ειδικά μενού τα οποία έχουμε διαμορφώσει για ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται, τα οποία είναι υψηλότερα σε πρωτεΐνη, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσέξουν το θέμα του ελέγχου βάρους και είναι low calorie, ή για παιδιά, ακόμα και για ηλικιωμένους κτλ. Το συγκεκριμένο το τραπέζι το σημερινό έχει να κάνει, είναι εορταστικό. Δεν είναι τόσο πολύ θερμίδες όσο η γεύση και η ποιότητα. Σωστά, είναι γευστικότατα. Και ξέρετε τι ρυθμίζουμε εμείς. Το βγάζετε από το ψυγείο, μέσα μετά από 3 μέρες, το βάζετε και είναι πανφρεσκό και γευστικότατο. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, τώρα πάρα πολλές οικογένειες μπορεί να μην έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν το οτιδήποτε. Έτσι. Μπορούν να μπουν μέσα στο site ή να τηλεφωνήσουν και να επιλέξουν το μενού που θέλουν. Θέλετε να μας πείτε κάποιες προτάσεις έτσι για τα Χριστούγεννα. Βλέπω, ας πούμε, την πολύ ωραία γαλοπούλα με τα κάστανα και τη γέμιση. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν γαλοπούλα η οποία συνοδεύεται με βιολογικές πατάτες. Έχουμε εδώ ένα πιάτο vegan. Να δείξουμε λίγο τη συσκευασία, με συγχωρείτε. Βεβαίως. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία. Ακριβώς. Και πάρα πολύ απλά, για δείξτε λίγο ένα κοντινό. Την βγάζετε από το φούρνο, από το ψυγείο, από την κατάψυξη. Ναι, και τη ζεσταίνετε. Σε λίγα λεπτά το έχετε απευθείας στο τραπέζι σας. Ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο. Εδώ λοιπόν έχουμε το vegan ρολό, το οποίο ουσιαστικά είναι με μανιτάρια και κάστανα. Πάρα πολύ νόστιμο. Vegan. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε vegans είτε flexitarians, δηλαδή θέλουν πιο φυτικές επιλογές. Έχουμε αρνάκι φρικασέ. Τι ωραία. Το οποίο εδώ το μυστικό είναι όλα τα μυρωδικά και τα έξτρα τα οποία έχουν μπει μέσα, τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα ουσιαστικά του πιάτου. Έχουμε χοιρινό, το οποίο είναι με σος κράμπερι και πατατούλες βιολογικές χανανάξου. Και έχουμε και γαλοπούλα με μια εξαιρετική σος πορτοκαλιού και ουσιαστικά τη γέμιση με δαμάσκηνα, με βερίκο κτλ. Εξαιρετικά. Να πω ότι μπορείτε να κάνετε έναν ολόκληρο μήνα διατροφή από εσάς, μιας και προτείνετε και προγράμματα και για αδυνάτισμα και για προγράμματα για συντήρηση και για αθλητές και για όλη την οικογένεια, για παιδάκια, τα πάντα. Ακριβώς. Δίνουμε το βασικό μέσο. Δηλαδή, όταν κάποιος μπορεί να φτιάξει ή έχει το κυρίως του γεύμα, το οποίο το παρέχουμε εμείς υγιεινό, έτοιμο, μπορεί να δομήσει και την ημέρα του κατάλληλα, έτσι ώστε είτε να χάσει βάρος αν το επιθυμεί, αν είναι αθλητής να έχει τη μυϊκή ενδυνάμωση που επιθυμεί, ή για, ακόμα και για τα παιδιά ή την οικογένεια. Και να πούμε ότι έρχεται το φαγητό στο σπίτι με μέγιστη ασφάλεια και απόλυτη, πώς το λένε, καθαριότητα κτλ. Γι' αυτό είναι και συσκευασμένα έτσι, δεν πιάνονται καθόλου με τα χέρια και κατά την παράδοση έρχονται με ειδικά έτσι, χαρτάκια ασφαλείας. Ακριβώς. Και πολύ απλά το βάζετε στο ψυγείο σας και μετά το ζεσταίνετε και πριν έχετε το φαγητό του μήνα. 48 ώρες πριν κάνετε την παραγγελία και μέσα 48 μέρες όπου και αν βρίσκεστε είναι στο χώρο σας. Να πούμε ότι έχει και μενού για παιδάκια. Έχει και μενού για παιδάκια, έχει και μενού για ηλικιωμένους, κατάλληλα διαμορφωμένο προς τα θρεπτικά συστατικά. Ας πούμε, εγώ που έχω θέμα της κατακρατήσης, μπορώ να έχω μενού χωρίς σαλάτι. Για τα αρμονικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Τα πάντα. Υπόσχομαι στο μέλλον μπορεί να κάνουμε και κάτι τέτοιο. Πρέπει. Αλλά να πούμε διαφορετικά ότι εδώ έχουμε εξαιρετικές επιλογές, θρεπτικές επιλογές και νούμερο ένα παράγοντας σε αυτή την περίοδο είναι η ασφάλεια. Και πραγματικά το κομμάτι της ασφάλειας σε αυτή την περίοδο το προσέχουμε πάρα πολύ. Κάνετε πολύ καλά που το λέτε. Εγώ ξαναλέω και βλέπετε και το site πόσο εύκολο είναι. gourmetcuisine.gr ή 210-2201-888. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να είστε καλά. Άντε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε εορταστικά, γιατί είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι και αν γίνεται το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν αλλάζει.